Κύριος Ιωάννης Μάζης, καθηγητής γεωπολιτικής θεωρίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών κοντά μας, καλώς ήρθατε. Ο κύριος Κώστας Μελάς, καθηγητής οικονομικών στο Πάντιο, καλώς ήρθατε και εσείς. Και ο Πολυδεύχης Παπαδόπουλος, γνωστός και μη εξαιρετέως εδώ στην ΕΡΤ, συνάδελφος καλός. Και πάμε στο Γιώργο Παντελάκη. Θα συζητήσουμε λοιπόν τη διάσκεψη που γίνεται εδώ. Τι δεν μας είπες νωρίτερα, τι δεν είδαμε εμείς που είδες, πέντες. Έχουμε πει από την αρχή ότι η πρόθεση της ελληνικής πλευράς ήταν να υπάρξει ένα θετικό έδαφος, να διαμορφωθεί ένα θετικό έδαφος για κοινή αντίληψη ανάμεσα όσους συμμετέχουν για το μέλλον της Ευρώπης. Και να λειτουργήσει ο ίδιος Αντίβαρο απέναντι στον Μωρά, ο ίδιος Αντίβαρο απέναντι στις κινήσεις των χωρών του Βίζεγκραντ, αλλά να είναι μια θετική πρωτοβουλία που μπορεί να συμβάλλει στην διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ατζέντας για την επόμενη μέρα, για την πορεία της Ευρώπης από εδώ και πέρα και για το μέλλον του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Κυβερνητικές πηγές μας περιγράφουν ότι υπάρχει ένα θετικό κλίμα, ότι υπάρχει κοινός τόπος σε ζητήματα που αφορούν τον συντονισμό και τη συνεργασία ανάμεσα στους ηγέτες σε ό,τι αφορά στην αντίληψή τους για το μέλλον της Ευρώπης. Οι ίδιες πηγές περιγράφουν ότι από τις μεγαλύτερες φόρες μπαίνει ένα ζήτημα ότι υποχωρεί ο διεθνής ρόλος της Ευρώπης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο η Ευρώπη θα πρέπει να το αντιμετωπίσει και θα πρέπει να ανακάμψει στο προσεχές διάστημα. Και είναι σαφές ότι είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία σε αυτή τη σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί στην Μπρατισλάβα οι Ευρωπαίοι ηγέτες να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους πολίτες, όπως είναι βεβαίως το ζήτημα της ανάπτυξης των επενδύσεων, το ζήτημα της ασφάλειας της εξωτερικής πολιτικής της Ευρώπης, το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στη σύνοδο των ηγετών των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου υπήρξε κάποιος ηγέτης ο οποίος είπε «Η Ευρώπη είναι μια μηχανή όπου λειτουργεί μόνο το φρένο». Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά. Άρα στην Μπρατισλάβα πρέπει να υπάρξει η όθηση προκειμένου να επανεκκινηθεί αυτή η ευρωπαϊκή μηχανή και στον τομέα της ανάπτυξης και στον τομέα της ασφάλειας αλλά και στο προσφυγικό. Κρίσιμο και κομβικό στοιχείο, όπως μας έχει μεταφερθεί, είναι το στοιχείο της αντιμετώπισης ανεργίας, το οποίο το έχει αναδείξει ο Πρωθυπουργός στην παρέμβαση και σε όσα είπε προς τους υπόλοιπους ηγέτες, μιλώντας μάλιστα με νούμερα. Για τους 22 εκατομμύρια ανέργους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περισσότεροι από τους μισούς είναι μακροχρόνια άνεργοι και για τον πολύ μεγάλο αριθμό, περίπου 7,5 εκατομμύρια, που είναι οι νέοι άνεργοι. Αυτό που μεταφέρεται επίσης είναι ότι καταγράφεται ως θετικό το ότι οι ηγέτες που βρίσκονται μέσα συζητούν, ψάχνουν κοινό τόπο για τις προτεραιότητες που θα θέσουν, για τις πρωτοβουλίες που μπορούν να αντιληφθούν στα κρίσιμα ζητήματα, παρότι είναι ηγέτες οι οποίοι έχουν διαφορετικές πολιτικές ταυτότητες από το χώρο της αριστεράς, το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά και από τον χώρο της κεντροδεξιάς. Μεταφέρεται, παραλαμβάνω, ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα για συνεργασία και συντονισμό και βεβαίως θα δούμε πώς όλα αυτά θα αποτυπωθούν και στις δηλώσεις οι οποίες θα γίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα περίπου 5 παρά 4, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτό το κλίμα συνεργασίας και συντονισμού ανάμεσα στις μεσογειακές χώρες. Τα λέμε σε λίγο. Κύριε Μάζη, λοιπόν, αναζητείτε ένας κοινός τόπος και δεν ξέρω αν αυτό κωδικοποιείται και πολιτικά, αν θα πάνε εν μπλοκ στην Μπρατισλάβα να πούνε 1, 2, 3, 4. Εν είδη συμπερασμάτων, να βγει κάτι εν είδη συμπερασμάτων. Δύσκολο. Ίσως είναι λίγο αισιόδοξο αυτό, αλλά οπωσδήποτε στην Μπρατισλάβα θα μπορούσε να αναμένει κανείς μία έκφραση συναντήληψης ορισμένων ζητημάτων. Και μόνο το γεγονός ότι συνεκλήθησαν σημαίνει ότι αυτή η έκφραση συναντήληψης μπορεί να καταγραφεί και να μεταβιβαστεί. Τώρα από εκεί και πέρα, ξέρετε, έχω ακούσει κριτικές ένθεν και ένθεν για αυτήν την συνάντηση. Άκουσα όμως και μία δήλωση του κυρίου Βέμπερ, του χριστιανοκοινωνιστού κυρίου Βέμπερ. Είναι ο επικεφαλής της Ευρωβουλευτικής Ομάδας Λαϊκού Κόμματος. Ο οποίος είναι ακριβώς ο επικεφαλής του. Ίδιος, αλλά είναι, όπως ήταν ο Σούλτς, ας πούμε, όπως είναι τώρα ο Πιτέλα, έτσι είναι από την άλλη πλευρά τούτος. Ανέβηε
οσμές πρωτογόνου αντικομουνισμού και χλωροφορμίου. Δηλαδή κατηγορούσε τον κύριο Λαντ ότι συνεργάζεται με τους κομμουνιστάς του Νότου. Δεν το σχολιάζω, εντάξει, νομίζω ότι όλοι έχουμε... Αναδεικνύεται όμως, όχι, ένα γενικότερο θέμα τώρα, Μποράς Νότος. Έτσι. Αλλά αναδεικνύεται... Όσο και αν μην θέλουμε να το πούμε, υπάρχει. Αναδεικνύεται και κάτι άλλο, το οποίο το μετράω σαν... υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Το μετράω σαν δείκτη του ενδιαφέροντος που έχει αυτή η συνάντηση. Το γεγονός ότι ανησύχησαν κάποιοι αυτού του τύπου. Και ο Σόιμπλε προσπάθησε να το υποβαθμίσει. Έτσι. Μάλιστα είπα όταν οι σοσιαλιστές μαζεύονται και βγαίνει και τίποτα έξυπνο. Ποτέ. Εντάξει, σκέφτεται τα χαριτολογήματα αυτού του είδους. Είναι θέσεις όμως. Έτσι, οι οποίες όμως τι δείχνουν. Φόβο. Ανησυχία θα λέω. Φόβο δεν ξέρω. Άρα κάτι σημαίνει. Ας ξεκινήσουμε δηλαδή δια της εισάτωπος. Άρα κάτι σημαίνει αυτή η συνάντηση. Αλλιώς θα παίρναγε απαρατήρητη, έτσι. Έτσι. Αυτό είναι. Η Βέλτα από την άλλη μεριά κάνει ένα άρθρο το οποίο δεν είναι για να το πετάξεις. Έχει σημασία. Συνεπώς υπάρχουν κάποια δείγματα που δηλώνουν ότι αυτή η συνάντηση θα μπορούσε δυνητικά να προσφέρει, να συνεισφέρει κάτι σε μια Ευρώπη που παρακμάζει. Γιατί δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι... εγώ είμαι ευρωπαϊστής, το τονίζω. Αλλά δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι αυτή η Ευρώπη ήταν η Ευρώπη που ονειρευτήκαμε, τουλάχιστον οι γενιές μας, κύριε συνάδελφε. Όχι, τέτοια λιτότητα κανείς δεν τη θέλει. Κάνει μόνο λιτότητα. Είναι αυτό. Το θέμα της ασφάλειας μετά. Το θέμα της ασφάλειας βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή είναι διάτριτο στην Ευρώπη. Το θέμα του προσφυγικού που συνδυάζεται και με το θέμα της ασφάλειας. Το πώς τοποθετείται η Ευρώπη σαν ενιαία εξωτερική πολιτική, άλλο φρούδο ουτοπικό κατασκεύασμα αυτό, κλείνει παρένθεση. Το πώς εν πάση περιπτώσει μπορεί, γιατί υπάρχει και το θέμα της άμυνας, να αναπτυχθεί ένας τέτοιος τομέας και μια συζήτηση για τον τομέα της άμυνας από τον Νότο, που αν θέλετε έχει και τις μεγαλύτερες πιέσεις, πολύ περισσότερες από ό,τι ο Βοράς στο συγκεκριμένο τομέα. Και πώς μπορεί αυτό το πράγμα να μετεξελιχθεί σε μια ανάπτυξη της ελληνικής οπλικής βιομηχανίας σε συνεργασία με την εγνωσμένου κύρους οπλική βιομηχανία της Γαλλίας και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το επαφίεται στις δεξιότητες των αρχηγών κρατών οι οποίοι είναι εδώ. Τώρα η κριτική, η αρνητική είναι ότι ναι, κοιτάξτε, ο κύριος Ολάντ βλέπει ότι έχει φτάσει το 12% δημοτικότητα. Έχουν προβλήματα. Ναι. Και ο Ρέντς έχει προβλήματα. Έτσι, αν χάσει το δημοψήφισμα τον Νοέμβριο, δήλωσε ότι θα παραιτηθεί. Το ανακάλεσε. Το μεγαλύτερο συνδικάτο είπε. Το ανακάλεσε, δεν το ανακάλεσε. Ανακαλεί την ανάκληση. Το ανακάλεσε. Ναι. Αυτή είναι μια κριτική που ασκείται, ότι εν πάση περιπτώσει όλο αυτό είναι για μικροκομματικούς λόγους των συνιστοσών. Είναι ηγέτες που δεν περνάνε καλά στις χώρες. Αυτό είναι σαφές. Θα το πούμε έτσι εκλέγει. Αλλά εγώ λέω το εξής. Γιατί να είμαστε πάντα μίζεροι, ας πούμε. Κάτι ξεκινάει. Δηλαδή από τις ανησυχίες που βλέπω εγώ, κάτι μπορεί να ξεκινήσει. Κοιτάξτε, δεν θα διαφωνήσω. Δηλαδή, όταν μαζεύονται 7 ηγέτες για να συζητήσουν μια σειρά θέματα, δεν είναι να το πετάξεις τελείως στην άκρη. Βεβαίως υπάρχει και το επικοινωνιακό, βεβαίως υπάρχουν τα προβλήματα του Ολάντη, του Ρέτζη, του Τσίπρα ή οποιοδήποτε άλλου. Αλλά καλοπροαιρέτως, άμα το σκεφτούμε και επί της ουσίας, κάτι γίνεται. Το τι γίνεται, εκεί έχει μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι έχουν επικεντρωθεί περισσότερο στο θέμα το οικονομικό, δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση κυρίως κοιτάζει το θέμα της λιτότητας, το οποίο ταλανίζει τις χώρες. Ο Ρέντσι το βάζει και ο Ρέντσι. Βεβαίως. Και ο Ρέντσι, και δεν το βάζει ακριβώς και ο Λάντα, αλλά εν πάση περιπτώσει το βάζει. Προσέξτε όμως, και γίνεται στη στιγμή που ο Γιουνκέρ παίρνει πρωτοβουλίες στις σημερινές πληροφορίες για να προτείνει ελαστικοποίηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Δηλαδή, επιχειρεί. Είναι μια πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να βγάλει τις επενδύσεις από το χρέος. Να βγάλει τις δαπάνες από την παιδεία. Ή να βγάλει τις δαπάνες για την επιστημονική έρευνα. Δηλαδή φαίνεται ότι κάτι έτσι αρχίζει να κινείται. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Σαφέστατα. Αλλά... η Γερμανία όμως, μου επιτρέψετε, από την άλλη ετοιμάζει σαν διεθνές ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο κατά κάποιο τρόπο, ακριβώς για να κρατήσει το Stability Pact στο 3%, ακριβώς, τα ελλείμματα στο 3% και να μην γίνει χαλάρωση. Ο Ντράγκη χθες περιμέναμε επέκταση του QE, δεν το έκανε. Θα το κάνει όμως στην πορεία. Θα το κάνει στην υπάρχει πορεία. Δηλαδή μια αντίδραση, αντίσταση από το Βερολίνο ακόμη. Μεγάλη αντίσταση. Και αυτό θέλω να προσέξτε τώρα.
με προλάβατε. Οι ηγέτες αυτοί οι 7, ή μπορεί να είναι και άλλοι, ας πούμε, έχουν μια αντίληψη ή προσπαθούν να διαμορφώσουν μια συναντήληψη για ορισμένα πράγματα. Ειδικά στην οικονομία, σας λέω, ας αφήσουμε το προσφυγικό και τα γεωπολιτικά, τα οποία είναι σοβαρά θέματα και τα δομικά προβλήματα. Αυτή λοιπόν η συναντήληψη πρέπει, για να δούμε τι ισχύ έχει, να έρθει να συγκρουστεί με την ισχύ την οποία προβάλλει η Γερμανία. Και η Γερμανία εδώ ανθίσταται φανερά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Επομένως, διακινδυνεύουμε, και εδώ χρειάζεται πολύ ευελιξία στη διπλωματία, να μην πάμε σε μια μετοπική σύγκρουση, γιατί δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ούτε η Γαλλία, ούτε η Ιταλία, ούτε οι άλλες χώρες είναι έτοιμες να δείξουν ως εχθρό τη Γερμανία και να αποχωρήσουν σε μια σύγκρουση η οποία έχει και θεσμικές αλλαγές. Είπε και ο Λάκ πριν έρθει εδώ. Ακριβώς. Ότι εμείς δεν πάμε να σηκώσουμε μπαϊράκι εκεί πέρα. Έτσι, πάμε, αυτό είναι, ένα τεράστιο θέμα το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε, γιατί πραγματικά η Γερμανία είναι θέμα το να λες τα ζητήματα, να τα βάζεις στο τραπέζι. Βεβαίως. Γι' αυτό το αρχικό μου ερώτημα ήταν αυτό. Αν μπορούν εν μπλοκ με κοινή θέση να πάνε να πούνε στο Βερολίνο δεν ότι νομίζω. Κοίταξε να δεις, εμείς είμαστε οι πιο αδύναμοι Κρήτη αυτή τη στιγμή. Αποφασίσαμε να προτείνουμε αυτά. Θέλουμε να τα δείτε. Θα γίνει αυτό, Νομίζω ότι θα υποθούν ορισμένα πράγματα για τη λιτότητα. Και για το προσφυγικό. Για τη λιτότητα θα μπουν ορισμένα θέματα. Από εκεί και πέρα έχω την εντύπωση ότι η Γερμανία δεν θα τα δεχτεί. Το είπατε και εσείς, τη σχεδιάζει. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι μόνο η Γερμανία, αλλά είναι και οι χώρες γύρω-γύρω από τη Γερμανία, από τη Σλοβακία, Τσεχία, Πολωνία, τα οποία ανθίστανται προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτοί προβάλλουν άλλα θέματα, ειδικά τα προσφυγικά και τη εθνική του κυριαρχία. Επομένως. Αυστρία, σοβαρό θέμα, έτσι. Αυστρία. Σοβαρό θέμα με την ακροδεξιά. Πιθανότατα θα γίνει πρόεδρος ακροδεξιός, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Λοιπόν, έχουμε, αν θέλετε, την αποχώρηση της Βρετανίας, που κατά την άποψή μου διευκολύνει τους Γερμανούς σε μεγάλο βαθμό. Διευκολύνει, γιατί μεγάλο ποσοστό των εξαγωγών της ήταν προς τον Ισραήλ. Δεν μιλάω τώρα για τα οικονομικά. Νομίζω όσον αφορά τις θέσεις. Όσον αφορά τη θέση, το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υποστηρίζει η Γερμανία. Το οποίο το πολεμούσε η Μεγάλη Βρετανία. Ήταν ένας σφοδρός αντίπαλος. Επομένως, είμαστε σε μια κατάσταση που πραγματικά η Ευρώπη βρίσκεται όχι σε καμπή. Έχει πολύ καιρό που είναι σε κάθοδο. Εγώ το λέω πολλά χρόνια τώρα, βρίσκεται σε κάθοδο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για την εξέλιξη των ευρωπαϊκών πραγμάτων, αλλά εν πάση περιπτώσει ας περιμένουμε να δούμε εάν θα υποθούν αυτά τα πράγματα και πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Διότι δεν είναι δυνατόν, το λέει πλέον όλος ο κόσμος, όλοι οι ακαδημαϊκοί, όλοι οι οικονομικοί αναλυτές, όλοι οι πολιτικοί αναλυτές, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση της συνεχούς δημοσιονομικής προσαρμογής η οποία έχει επιβάλει η Γερμανία, η οποία βεβαίως κερδίζει. Θα τα πούμε στη συνέχεια, να μην άλλο χρόνο για τα οικονομικά. Πολυδεύχη, λοιπόν, είναι τόσο απλό το Βερολίνο να πει τι κάνουν αυτοί οι γαλάτες εκεί στον Νότο. Mm-hmm. Είναι τόσο απλό. Καταρχήν, η Γερμανία κάνει τις δικές συναντήσεις, έτσι το ξέρουμε, εν όψη της Μπρατισλάβα. Αύριο ήταν ο τελευταίος κύκλος, γιατί πήγαν κατά ομάδες οι ηγέτες. Ήταν προσκεκλημένος ο Πρωθυπουργός, δεν θα πάει. Ο λόγος δεν είναι που θα είναι στη ΔΕΘ, είναι και μάλλον πολιτικός ο λόγος, γιατί το βράδυ θα γίνει η συνάντηση των ηγετών. Ναι, νομίζω εκλήθη, είπε, δεν μπορεί σήμερα, του είπε όχι, να πάει. Για αύριο είναι η συνάντηση, το βράδυ. Για αύριο είναι. Ναι. Νομίζω ότι ήταν μία για σήμερα, μία για την Κυριακή. Ναι. Όπου τε προλάβει. Ναι. Γιατί δεν πάει ο Τσίπρας? Μάλλον είναι και πολιτικοί λόγοι, δεν είναι ότι δεν προλαβαίνει. Αυτό σημαίνει κόντρα με Βερολίνο? Όχι, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργούνται αυτές οι ομαδοποιήσεις που λέτε πριν, κάποιες διαφοροποιήσεις. Σίγουρα θα τεθεί, συμφωνώ με τον κύριο Μελά, θα προσπαθήσουν όλοι αυτοί μαζί να θέσουν μια διαφορετική ατζέντα για το δημοσιονομικό και το αναπτυξιακό. Τώρα στο μεταναστευτικό προσφυγικό επίσης, αλλά εκεί είναι και λίγο διαφορετική κατάσταση του καθενός. Απλώς να εξετάσουμε λίγο αυτές τις χώρες που σήμερα συναντώνται. Εάν έχουν αρκετή ομοιογένεια, όχι πολιτική, αλλά αν από την ιστορική τους εξέλιξη, το τι είναι η καθεμιά, την γεωγραφική τους θέση κλπ, αν είναι εν τέλει όλοι μπορούν να είναι μαζί. Γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα. Να καταλήξουμε, πρώτα απ' όλα να καταλήξουν οι πολιτικοί, γιατί άλλοι το λένε συνάντηση του Νότου, άλλοι το λένε συνάντηση Μεσογειακή. Όχι, έχει διαφορά. Νότος και Μεσόγειος δεν είναι κάτι πολύ σαφές στην ευρωπαϊκή ιστορία.
επηρεάζει και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι ναι, Κύπρος, έτσι, το λένε εσείς που είστε και γεωπολιτικός. Γεωπολιτικά πώς θα το λέγαμε. Είναι άλλο νότος, άλλο Μεσόγειος. Ναι, νότο, αυτή το λένε EU, εγώ θα το έλεγα νότο. Επαναφορά της Λατινικής Ένωσης. Ναι, εγώ θα το έλεγα. Ας σας πάτε ακόμα. Ευρωπαϊκό λουσιτανισμό, ας πούμε, αν θέλετε. Τώρα επιβλήθη η γεωπολιτική τάξη. Είναι έννοια. Γεωγραφική, αλλά με τη γεωγραφική έννοια του όρου δεν είναι όλες οι χώρες σήμερα παρούσες. Ναι. Γιατί υπάρχουν μεσογειακές που δεν ήρθαν. Έννοια, κυρίως, είναι οικονομική, αλλά πάλι δεν είναι πλήρες. Γιατί, ας πούμε, η Γαλλία δεν θέλει ποτέ να αισθανθεί απλώς νότος οικονομικά. Για να σας βοηθήσω, ο νότος. Ή και η Ιταλία. Ο νότος, ειδικά όταν αναφερόμαστε στα διεθνή γεγονότα, βγαίνει πως η προβολή του πλανήτη Γη από την Αρκτική, ναι, μια ζυμουθιακή προβολή από την Αρκτική, και εκεί βλέπετε τις έννοιες. Ανατολή, που θα δείτε Σοβιετική Ένωση πρώην, Ρωσία κτλ. Δύση, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά κτλ. Νότος, είμαστε εμείς. Σύμφωνοι. Θέλω να απαντήσω το ρητορικό σου ερώτημα, για να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Μια φορά ήδη το λένε EU MED. Να το πούμε νότο, έτσι θα καταλαβαίνω. Ναι, πάση περιπτώσει. Ευτυχώς που γεννηθήκαμε λίγο νοτιότερα ή ξέρω κάπως έτσι. Λοιπόν, λέγαμε παλιότερα όταν υπήρχε και το λεγόμενο Ανατολικό Μπλοκ. Αν υπάρχει ομοιογένεια μεταξύ αυτών των χωρών, θέλω. Αυτό έλεγα αυτά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αρκετή ομοιογένεια και η τελευταία πετυχημένη πολιτική για τη Μεσόγειο και τέλος πάντων τον Νότο ήταν πριν 30 χρόνια. Λεγόταν Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα. Ήταν μια ευτυχή συγκυρία στην Ευρωπαϊκή τότε κοινότητα, ακόμη ονομαζόταν, που συνέπεσαν τα συμφέροντα, οι ανάγκες της Ισπανίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Γαλλίας τότε, ενώ ψηφίβεται της εισόδου της Ισπανίας και Πορτογαλίας. Τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν και εποχή της Παπανδρέου, δεν το έκανε μόνο το Πασόκ όπως το διαφήμιζε. Υπήρχε μια ολόκληρη προετοιμασία της πολιτικής της Κομισιόν. Και αυτό πραγματικά απέδωσε. Αλλά υπήρχαν στέρεες βάσεις. Δεν ήταν νεφελώματα ή διάφορες απλώς καλές προθέσεις. Και υπήρχε μια πολύ συγκεκριμένη, πρόκληση. Και υπήρχε και ταμείο, έτσι, και υπήρχε, δεν υπήρχε. Ναι, δημιουργήθηκαν τότε. Ακριβώς. Οι διαρθωτικές πολιτικές στην ουσία τότε δημιουργούνται και δίνουν τελικά τις κοιτάλεις. Άρα πιστεύεις ότι όλες αυτές οι χώρες που είναι εδώ δεν είναι ομοιογενείς ως προς το αυτό. Πρώτον, δεν είναι τόσο ομοιογενείς. Δεύτερον, η πολιτική τους ατζέντα είναι διαφορετική. Άλλες αντιμετωπίζουν εκλογές σε λίγο, άλλοι ηγέτες είναι να αποχωρήσουν, άλλοι είναι υπηρεσιακοί. Επισήμως δεν είναι σε κανένα δημοσιονομικό πρόγραμμα όπως είμαστε εμείς. Οι άλλες χώρες όχι. Ναι. Έτσι, ναι. Ούτως ώστε να μην μπορούν να εκδώσουν καν ομόλογα. Έχουν οικονομίες που τσιράρουν, κύριε καθηγητά. Άρα και με τα ελλείμματά τους μπορούν και τα φέρνουν βόλτα. Ενώ εμείς δεν μπορούμε καν να δανειστούμε, είμαστε εκεί. Είναι ζητήματα τα οποία είναι μορφές ανομοιογένειας. Έχουν άλλη δομή παραγωγική, έχουν άλλη γεωπολιτική θέση. Λέω, είναι και οικονομία με τζίρο. Υπάρχει μια συνεργασία. Να πούμε λίγο. Ο Φερνάν Μπροντέλ έδινε μια πολιτιστική και ψυχολογική έννοια της Μεσογείου επίσης. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει αυτό πίσω. Είναι γονιδιακό λίγο το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, διαφημίσεις και επανερχόμαστε εμείς, περιμένοντας και την συνέντευξη τύπου των ηγετών οι οποίοι λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη διάσκεψη. Οι πολιτικές επιρροές, οι οικονομικές επιρροές είναι συγκεκριμένες. Η ουσία, κύριε καθηγητά, πώς μπορεί να έχει. Πείτε ότι βγαίνει μια συναντήληψη, αυτό που λέγατε στην αρχή εδώ πέρα. Πώς μετουσιώνεται. Από εκεί και ύστερα πιστεύω ότι είναι στο χέρι των συντελεστών αυτής της πρωτοβουλίας να την συγκεκριμενοποιήσουν, έχοντας έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή, από τον οποίο να μπορέσουν να χτίσουν και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να γίνουν σεβαστοί από την υπόλοιπη Βόρεια Ευρώπη. Εγώ δεν ξέρω, ίσως να είμαι που δεν είμαι. Είμαι το ακριβώς αντίθετο του ρομαντικού. Αλλά θεωρώ ότι όλα ξεκινάνε από κάπου. Εάν δεν προσπαθήσεις, δεν κάνεις τίποτα. Θα πω το εξής. Είπε ο αγαπητός συνάδελφος, ο κ. Μελάς, ότι βολεύει τους Γερμανούς που βγαίνει η Βρετανία έξω. Εγώ έχω μία άποψη ότι αφαιρείται κύρος από την Ευρώπη επειδή η Βρετανία βγαίνει έξω. Και επιπλέον. Σύμφωνοι, αλλά εξαρτάται. Μου αρέσει να διαφωνούν οι καθηγητές. Εξαρτάται το τι θέλουν να κάνουν οι Γερμανοί.
Μα εδώ είναι το αυτό θέμα. Αυτό έχει σημασία. Μπράβο. Θα συμφωνήσουμε εδώ. Αν συμφωνήσουμε στο ότι αφαιρείται κύρος, συμφωνώ με αυτό που λέτε ότι εξαρτάται από το τι θέλουν να κάνουν οι Γερμανοί. Ναι. Και σας λέω λοιπόν το εξής. Μα οι Γερμανοί, χωρίς να χαριτολογώ, έχουν αποδείξει ότι όταν αισθάνονται ότι μπορούν να αποκτήσουν ισχύ, αμέσως μετά δεν ξέρουν τι να την κάνουν. Συμφωνώ απολύτως. Απολύτως. Χαίρομαι, ιδιαίτερα. Και αυτή είναι και η μοίρα τους. Έτσι. Δηλαδή ότι αποκτούν ισχύ, δεν ξέρουν τι να την κάνουν και έτσι. Η ιστορία και έχει αποδείξει κέρδος, ότι τη χρησιμοποιούν. Άρα δεν τους βολεύει η έξοδος της Βρετανίας. Γιατί αυτό, η Βρετανία ήταν ένα χαλινάρι. Αυτό το λέτε εσείς και το λέω εγώ. Οι Γερμανοί δεν το λένε. Μα αυτοί είναι μελοθάνατοι. Όπως συμφωνήσαμε. Εγώ θα το επαναλάβω αυτό. Λέγε πολύ. Βάλω μια, για αυτό που λέτε, μια συμπλήρωση. Σίγουρα, κύριε Μελά, η Βρετανία ήταν εμπόδιο στα ομοσπονδιακά σχέδια της Γερμανίας. Δηλαδή, σε ομοσπονδιακές δομές που ήθελε κάποια στιγμή τα σχέδια. Όμως αυτό μάλλον έχει εγκαταληφθεί. Και η Γερμανία χρειαζόταν τη Βρετανία, συμφωνώ μαζί σας, για τη φιλελεύθερη ατζέντα. Διότι ήταν ο μόνος άλλος ισχυρός πόλος που πίεζε για μια, ας πούμε, πιο φιλελεύθερη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ κρατώ επιφυλάξεις εάν η οικονομική πολιτική της Γερμανίας και γενικότερα το κατασκεύασμα της Γερμανίας έχει καμία σχέση με τον Αγγλοσαξονικό. Όχι, δεν έχει. Ιστορικά δεν έχει. Απολύτως καμία. Έτεινε να. Συμφωνούμε. Έτεινε να. Αλίμον. Η Γερμανία και το γερμανικό κράτος και τώρα. Το γερμανικό κράτος παρεμβαίνει σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Δεν έχουμε, δηλαδή αυτό το οποίο λέμε. Είναι εξαγωγική χώρα, θέλει ανοιχτές αγορές. Άλλο αυτό. Είναι προς τα έξω. Αλλά προς τα μέσα. Προς τα μέσα, έχει δημιουργήσει ένα σύμπλεγμα, ας το πούμε, επιχειρηματικοπολιτικό, το οποίο το έχει δημιουργήσει και η Ιαπωνία. Για τον εαυτό της. Περίπου για τους άλλους, λέμε. Άρα δεν θέλουν. Έχει καμία σχέση με το φιλελεύθερο. Αυτό που, είπα και έχει μεγάλη σημασία, είναι το τι θέλουν οι Γερμανοί και οι αυταπάτες των Γερμανών. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ ή ο κύριος Μάζης ή ο κύριος Παπαδόπουλος ως ορθολογική εντός εισαγωγικών να το πούμε αναλυτές θα μπορούσαμε να πούμε διαβάζοντας και την ιστορία ότι όταν απέκτησαν ισχύ πράγματι δημιούργησαν καταστροφή στον κόσμο. Αλλά αυτό δεν το σκέφτονται οι Γερμανοί. Και νομίζω ότι μετά από το 1992 και την απόκτηση της ελευθερίας τους και η νέα προοπτική συζήτησης για τη γερμανική ταυτότητα και την ιδιαιτερότητα της Γερμανίας μας οδηγεί προς μια τέτοια κατεύθυνση. Παρακάπτοντας βεβαίως το ναζιστικό παρελθόν. Μάλιστα λέγοντας ότι είναι μικροαστικό και πάνε στην εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της αυτοκρατορίας του Γκουλίελμ. Λοιπόν, πριν γίνει αυτό ο Πρωθυπουργός έδωσε μια συνέντευξη στη Μόντο. Και είπε θέλουμε μια, όχι μια γερμανική Ευρώπη, έτσι, μια Ευρώπη της Γερμανίας, αλλά μια Ευρώπη που δεν θα είναι το κυρίαρχο. Μια Ευρωπαϊκή Ευρώπη. Μια Ευρωπαϊκή Γερμανία. Και Ευρωπαϊκή Γερμανία. Έτσι. Α, και εντάξει, Ευρωπαϊκή Γερμανία. Λοιπόν, εγώ ήθελα να το φέρω λίγο σε εμάς. Η Ελλάδα με τις γλίσχρες δυνάμεις που διαθέτει και με τους περιορισμούς που διαθέτει εκ των πραγμάτων λόγω μνημονίων. Εγώ εδώ τι δουλειά μπορεί να κάνει, πέρα διαφωνώ, από όλα αυτά που δηλαδή, βλέπουμε. Έτσι. Ριζικά διαφωνώ με αυτούς που εκφράζουν τη θέση του ψωροκοστενισμού. Αυτό δεν υπονοεί εσάς κύριε Λεφόγιο. Εσείς κάνατε ερώτημα. Όχι, το τονίζω δηλαδή για να μην δημιουργήσουμε. Ξάλλου να πάτε στην Ευρώπη, μας έχουν στα οπότε. Η Ελλάδα είναι ο δυτικός κρίκος της νοτιοανατολικής πτέρυγος του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα είναι λοιπόν ένας χώρος ο οποίος αποτελεί ουσιαστικό σημείο ανάσχεσης οποιασδήποτε καθοδικής διαθέσεως της ρωσικής προβολής ισχύως στη Μεσόγειο. Δεν είναι είμαστε λοιπόν. Είμαστε εμείς ανάχωμα τέτοιο, λέτε. Είμαστε, γιατί είμαστε η νοτιοανατολική πτέρυξη του ΝΑΤΟ, είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, έχουμε αμερικανικές διευκολύνσεις στο έδαφος μας, εκ των οποίων οι πιο σημαντικές βρίσκονται στην Κρήτη και κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Γεωγραφικά μιλάτε, όχι γεωπολιτικά. Γιατί πρέπει να έχουμε για την ανάλογη πολιτική ισχύ για να διαχειριστούμε κάτι τέτοιο ή να μας ανατεθεί κατά κάποιο τρόπο. Ο Ναπολέον έλεγε «La politique d'un état se trouve dans sa géographie». Η πολιτική ενός κράτους βρίσκεται μέσα στη γεωγραφία. Ποιο είναι το τέλος, το έλεγε πιο πριν. Λοιπόν, αυτό ναι, γιατί δεν το έχουμε ασκήσει μέχρι τώρα ή δεν μας έχει ζητηθεί να ασκηθεί με αυτό. Η βάση της Σούδας, να το πω απλά, με συγχωρείτε, είναι σημείο κλειδί.
Έτσι, πέστε και τα καλύτερα. Εσείς, και συνδέεται, και συνδέεται πολύ, πολύ καλά με τις δύο βάσεις της Κύπρου που είναι βρετανικές και οι οποίες ως διαμαγείας ποτέ δεν ήθελησαν να πάψουν να υπάρχουν απέναντίας. Και βεβαίως, εάν προσέξετε όλες τις πρόσφατες επεμβάσεις πολιτικώς ορθώς ομιλούντες ή στη Μέση Ανατολή, χρησιμοποιήθησαν ουσιαστικά δύο διευκολύνσεις. Η Σούδα από τη μία, το άκτιο της Πρέβεζας από την άλλη. Έτσι, λοιπόν, αυτό το πράγμα τώρα, το γεγονός ότι έχω ξαναπεί πάλι από αυτό το τραπέζι ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική μου θυμίζει εντόνως την περίπτωση της Ποντίας Ετέρας, η οποία έπαθε εγκεφαλικό όταν διαπίστωσε ότι οι συνάδελφοί της λαμβάνουν αμοιβή για τα σπαρεχωμένα συμπαυτών υπηρεσίας. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό είναι θέμα διαχειρίσεως δικής μας. Το ότι εμείς δεν ζητούμε ανταλλάγματα, ενώ εκπορνευόμεθα κατά καιρούς συστηματικά, παραδείγματος χάρη, πρώτος πόλεμος του κόλπου, δεύτερος πόλεμος του κόλπου, διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, βομβαρδισμός της Λιβύης, εάν βάλετε αυτούς τους τέσσερις γεωγραφικούς χώρους κάτω, θα δείτε ότι από κάθε έναν μπορούσαμε να έχουμε λύσει όλα μας τα εθνικά θέματα. Πράγμα το οποίο η Τουρκία πράττει ανελιπώς και βεβαίως μπορεί να το πράττει με έναν τρόπο όχι ιδιαίτερο κομψό. Στην Λίβνη να ανήκαν ως πολιτικούς να διαχειριστούν κάτι τέτοιο. Όχι, έχουμε φοβικούς πολιτικούς, κύριε Αλαφαγιώργο. Και σε αυτό επιμένω. Έχουμε φοβικούς πολιτικούς. Όταν δίνεις, θα ζητάς να πάρεις. Διότι διαφορετικά δεν έχει νόημα να δίνεις. Το θέμα είναι τι ανάστημα έχεις. Εγώ δεν μπορώ να θεωρήσω ότι όλοι ήταν ρυψάσπιδες. Όχι, όχι. Ή ήταν μειοδότες ή οτιδήποτε. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει. Μην μου βάζετε λόγια στο στόμα. Φοβικούς. Είπα φοβικούς. Ότι... Δεν ξέρω αν το δέχονται οι υπόλοιποι συνομιλητές. Εγώ είπα αυτή είναι η άποψή μου και το αποδεικνύουν τα γεγονότα. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Δηλαδή δεν έχω απάντηση γιατί μπορεί να έχει δίκιο ο κύριος Μάζης, μπορεί και να μην έχει δίκιο. Δηλαδή, εάν δεν σπρώξεις την πόρτα, δεν ξέρεις πόσο αντέχει. Άρα, εφόσον δεν την έχουμε σπρώξει την πόρτα, δεν ξέρουμε και πόσο αντέχουμε. Είναι μια υπόθεση εργασίας. Εκείνο όμως που έχει μεγάλη σημασία και θα συμφωνήσω με τον κύριο Μάζη είναι το εξής, ότι η ύπαρξη του ΝΑΤΟ, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε, είναι σημαντικός παράγοντας γεωπολιτικής ισχύως για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν θέλετε, νομίζω ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί και το σκελετό πάνω στον οποίο στηρίζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το ίδιο το ΝΑΤΟ πλέον σκελετός. Όχι, όχι, δεν είναι το ίδιο, δεν είναι σκελετός. Είναι ο σκελετός πάνω στον οποίο, είναι οι πυλώνες πάνω στον οποίο στηρίζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε, οποιαδήποτε χώρα από την Ανατολική Ευρώπη μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν μπήκε στο ΝΑΤΟ. Μα 22 από τις 27 χώρες. Όχι, υπάρχει η Αυστρία που δεν μπήκε, η Φιλανδία που δεν μπήκε. Ποτέ. Ναι. Παραμένουν. Αλλά τις ανατολικές περιοχές. Από τις 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 22 είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Ο εχθρός ποιος είναι τώρα για το ΝΑΤΟ. Για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε αυτά που λέτε. Η πίεση. Υπάρχει ένας δυνητικός εχθρός. Τα λέτε λίγο έτσι σκληρά, κύριε Αλαφαγιώργο. Όπως μου έρχονται. Είναι ανταγωνιστής. Ο ανταγωνιστής του ΝΑΤΟ ήταν το παλιό σύμφωνο της Βαρσοβίας και σήμερα στο ΝΑΤΟ αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται ως ανταγωνισμό είναι η κοινοπολιτεία ανεξαρτήτων κρατών. Δεν λέω... δηλαδή. Όχι, είπα η κοινοπολιτεία. Δηλαδή που σημαίνει η Ρωσία μαζί με εκείνο το νεφέλωμα των κρατών και κρατηδίων που την περιτριγυρίζουν και που αποτελούσαν παλιά μέρη της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας. Παλιά. Ναι, παλιά μέχρι το 92. Ναι, όχι και τόσο παλιά. Και αν σκεφτούμε ότι ο κύριος Μπρεζίνσκι το πρώτο πράγμα που μας γράφει στο βιβλίο του το 97, μεγάλη σκακέρα, ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μπορέσουμε να κάνουμε δημοκρατίες, λέει, όλες αυτές της Κεντρικής Ασίας, τις χώρες οι οποίες, λέει, κατά σύμπτωση είναι μουσουλμανικές και βεβαίως εδώ μπορεί να μας χρειαστούν πάρα πολύ καλά, λέει, το Ιράν, άρα πρέπει να φτιάξουμε τις σχέσεις μας με το και η Τουρκία. Και δύο χρόνια μετά εμφανίζεται ο Γκιουλένα, εγκαθίσταται στην Πενσιλβάνια, και από εκεί και ύστερα το 2000 αναλαμβάνει ο Σουλτάνος Ερντογάν την κυβέρνηση στην Τουρκία που δεν την έχει χάσει μέχρι σήμερα και λανσάρεται για πρώτη φορά η έννοια του Ισλαμόφοβου από τον ίδιο τον Μπρεζίνσκι,
κατηγορώντας τον Μπούσιο, και λανσάρεται επίσης για πρώτη φορά η εργαλειοποίηση του Ισλαμιστικού κινήματος για τη διάτρηση του Μαλακού. Άρα έχει λόγο ύπαρξη στο ΝΑΤΟ. Σαφέστατα. Αυτό είναι ο αντίπαλος. Άγγλος διπλωμάτης, ο οποίος είχε πει μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν δημιουργόταν το ΝΑΤΟ, ότι ο λόγος που γίνεται είναι για να κρατήσουμε τους Αμερικάνους μέσα, τους Γερμανούς κάτω και τους Ρώσους απ' έξω. Δεν ήταν τυχαίο. Με κάποιες παραλλαγές αυτό μάλλον ισχύει ακόμη. Κύριε Παπαδόπουλε, ήταν ο πρώτος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Λόρδος Σισμέη, ο οποίος είπε ότι το ΝΑΤΟ γίνεται για να κρατάει τους Ρώσους έξω, τους Αμερικανούς μέσα και τους Γερμανούς κάτω. Λοιπόν, τώρα το έχουμε ανοίξει πάρα πολύ. Η βεντάλια έχει αλλάξει προς τα εκεί που είναι για τα παιδεία των ενδιαφερόντων και των δικών σας και των δικών μου. Αλλά εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Και εγώ θα επανέλθω πάλι, πολυδεύχη, ότι όλοι αυτοί οι ηγέτες μπορούν να συγκεντρώσουν τη δύναμή τους, να βγουν σε ένα κείμενο, να βγουν σε μια δομή, μια δομική έτσι, θέση πλέον, ότι αυτό πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει άμεσα, μέσω πρόθεσμα ή οτιδήποτε άλλο, ή δε μη θα τεθούν διάφορα πολιτικά και θεσμικά ζητήματα εντός της Ένωσης και μετά τον Brexit. Σωστά. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Σε λίγη ώρα, πρώτα απ' όλα θα έχουμε μια γεύση, γιατί ή κάποιο κείμενο θα βγάλουν, ή οι δηλώσεις τέλος πάντων θα γίνουν, θα έχουν κάποια σημασία. Άρα θα καταλάβουμε. Πρώτα απ' όλα από αυτό. Θα καταλάβουμε, Αντώνη, επίσης αν θα υπάρχει ένα follow-up. Αν αυτή η διαδικασία αρχίζει να επαναλαμβάνεται, ασφαλώς αποκτά κάποια χαρακτηριστικά ενός θεσμού. Και θα έχει ενδιαφέρον. Πιο μόνιμο. Πιο μόνιμο. Καλό είναι και που η Ελλάδα θα είναι το πρώτο σημείο που αυτή η διαδικασία ξεκίνησε. Θα το θυμούνται κάποιοι, βέβαια δεν θα τελειώσει εδώ. Να πούμε ότι βέβαια αυτό έχει και μια σχέση με τις άλλες δύο διοργανώσεις, η οποία η μία τελείωσε το πρωί στη Ρόδο και η άλλη, η οποία ξεκινάει αύριο. Στην Αθήνα πάλι, στο Ίδρυμα Νιάρχου, όπου θα πάνε αργότερα οι αρχηγοί, αλλά μιλάω για την σύνοδο που υπήρξε για την ασφάλεια, την οποία επίσης η Ελλάδα και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κοτζιάς, στη Ρόδο, όπου βέβαια ήταν πολλές χώρες. Ήταν αραβικές χώρες, ήταν ευρωπαϊκές. Είναι αραβικές, πέντε ευρωπαϊκές και ναι, τις έχουμε να διαβάσουμε. Εκείνη η ιδέα του τριγώνου, κύριε Μάζη, έτσι, που ξεκινάει η κρίση από την Ουκρανία, πάει μέχρι τη Συρία και τη Μέση Ανατολή και στη Λιβύη και γίνεται ένα τρίγωνο και τέλος πάντων τι πρέπει να κάνουμε στη μέση. Μα φέραμε δημοκρατία στη Λιβύη, κάναμε αραβική άνοιξη. Κανένας δεν ξέρει ποιος είναι ο πρόεδρος. Και υπάρχει και η αυριανή συνάντηση που γίνεται και αυτή, να στη θυμίσουμε, την προκαλεί, μάλλον η Ελλάδα τη φιλοξενεί, είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια, να συναντώνται οι υπουργοί εξωτερικών, υφυπουργοί αναπληρωτές που είναι σοσιαλιστές, είτε διότι όλη η κυβέρνηση είναι σοσιαλιστική, είτε γιατί είναι συνεργαζόμενα κόμματα, αλλά τι χάνει να έχουν το Υπουργείο οι σοσιαλιστές. Αυτή η συνάντηση γίνεται τώρα τελευταία χρόνια και θα γίνει στην Αθήνα, τη φιλοξενεί ο κ. Ξηδάκης και θα έρθουν πάλι από 6-7 χώρες είναι παρόντες. Είναι μια πολυσχηδής τέλος πάντων διπλωματία, καλό είναι που γίνεται. Να σταθώ λίγο στο προσφυγικό, μεταναστευτικό. Εδώ κάνει το κομμάτι πάλι το Βερολίνο. Τις συζητήσεις τις κάνει η Μέρκελ με τον Ερντογάν. Εμείς πρέπει να έχουμε λόγο. Η Ελλάδα, ο Νότος που λέμε. Η Κάζο. Θα πρέπει λογικά. Μας ακούνε. Κοιτάξτε, το τι θέμα είναι... έχετε εσείς, γιατί... Το θέμα είναι πόσο πιστικός είσαι, είτε λες ναι, είτε λες όχι. Γιατί έχω διαπιστώσει ότι τελευταία δεν μπορούμε να είμαστε πιστικοί ούτε όταν λέμε ναι, ούτε όταν λέμε όχι. Η πρώτη περίπτωση είναι της αρμοδιότητας του κυρίου Μελά. Η δεύτερη, φανταστικά, είναι δική μου. Με την έννοια πια, ότι έχουμε πει ποτέ όχι καταρχάς. Είπαμε κάποιες στιγμές και όταν το είπαμε, μετά το κάναμε ένα. Ναι, εδώ είναι το θέμα. Για να δούμε ιστορικά σε ποιο ρίσκο θα μπει η Γερμανία όταν της πούμε ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε, κύριε. Ή για να δεχθούμε, θα καταβάλλετε άφθης και παραχρήμα τα τάδε ποσά για να ενισχύσετε την Ελλάδα στην προσπάθειά της αυτή. Αλλά τι εννοείται να δεχθούμε? Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται μόνοι τους. Όχι, δεν λέω αυτό. Τι εννοείται? Για τις επιστροφές, λέω. Α, τις επιστροφές. Ναι, ναι, ναι. Μάλλον όμως αυτό έγινε μια παρεξήγηση. Μάλλον είναι μια διόγκωση. Αυτή η δήλωση Ντε Μεζιέρ έγινε μια διόγκωση μια όλο σειρά σε μια, αν την είχατε δει, σε εντόνη συνέντευξη στην Die Welt. Όπου σε 4.000 λέξεις λέει 10 λέξεις. Και βέβαια αμέσως το συμπληρώνει όμως με την ανάγκη αλλαγής του Δουβλίνου, μια συλλογικότερη προσπάθεια. Ναι, όταν το στείλουμε, άρα είναι μετά και η ηλική, λίγο ξέρετε, τέτοια να απομονώνουμε δύο λέξεις και να δούμε ένα κύριε μεγάλο ζήτημα. Κύριε Παπαδόπουλε, άμα μας του στείλει και μετά και του ναι, πάρουν, μάλλον μετά δεν μπορούν να τα αλλάξουν όσε φορέ θέλουν. Το θέμα. Α, μακάρι. Ήταν μια έμεση πολύ αναφορά και έτσι και το μέγα ζήτημα είναι η αλλαγή του Δουβλίνου. Δεν πρόκειται, αλλά δεν ξέρω, ναι. Ήταν μια συγκυρία. Ναι, αλλά εγώ ακούω και τον κύριο Μουζάλα ότι το έχει πάρει πολύ σοβαρά το θέμα και δίκιο έχει ο άνθρωπο και λέει ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτή την υπόθεση. Δεν φαντάζομαι να μην έχει καταλάβει τι έχει διαβάσει ο κύριο, τι έχει ακούσει.
Προς το παρόν δεν είδαμε επιστροφές. Αν δούμε όμως, δεν ξέρω. Ίσα-ίσα χθες η Γερμανία, δεν το πρόσεξε κανείς, ή προχθές, πήρε, είναι η μόνη χώρα η οποία ακόμα παίρνει, Αντώνη, από την Ελλάδα με βάση τις συμφωνίες. Πήρε 100, έστω συμβολικό, ήταν 130 ανθρώπους. Όταν όλοι οι άλλοι έχουν κλείσει τα πάντα, έτσι. Πήρε 130 ανθρώπους με το πρόγραμμα με την εγκατάσταση. Αύριο γίνεται. Δεν μας κάνει χάρη. Όχι, δεν μας κάνει. Μόνο που στοιχειοδός εφαρμόζει τις συμφωνίες. Η κυρία Μέλκερ να λέει ότι θέλει 1 εκατομμύριο κόσμο για 10 χρόνια, κάθε χρόνο. Όχι, έτσι. Δεν λέει κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο. Ναι, κάπου τόσο είχε πει. Έτσι είχε πει. Κάθε και αυτή τη στιγμή αυτή η πολιτική είναι που πληρώνει η Γερμανία. Η κυρία Μέρκελ συγκεκριμένα. Έτσι. Γιατί μη μου πείτε ότι όλο αυτό γίνεται για λόγους ανθρωπισμού. Ξέρουμε πολύ καλά όταν ο οικονομικός σύμβουλος της κυρίας Μέρκελ λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι οι βάσεις για να πληρωθούν οι συντάξεις από τα παιδιά τα οποία δεν γεννήσαμε ποτέ. Αυτό είναι ξεκάθαρο, ότι θέλουν φρέσκο κρέας. Ναι, αλλά θέλουν με μία. Αλλά θέλουν κρέας πετικρέ. Ναι, πετικρέ. Ναι, ναι. Πρέπει να είναι Σύριος, πρέπει να είναι τάδε ύψους, πρέπει να είναι οικογενειάρχης, επιστήμονας κτλ. Μένα μου θυμίζουν άλλες εποχές αυτά. Μισό λεπτό. Όταν κάνεις μεταναστευτική πολιτική, γιατί γι' αυτό μιλάμε, δεν μιλάμε για την απορρόφηση, το άσυλο σε προσφύγους. Ναι, μια στιγμή, μην τα μπερδεύουμε. Η μεταναστευτική πολιτική έχει δικαίωμα να τη σχεδιάσει. Όλες οι χώρες τη σχεδίασαν. Δεν γίνεται άτακτα. Εμείς, άλλο η υποδοχή προσφύγων, η ανθρωπιστική πλευρά, και άλλο όταν σχεδιάζει μια πολιτική μεταναστευτική. Εκεί έχει δικαίωμα να σχεδιάσει. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Προσέξτε. Εγώ συμφωνώ απολύτως. Καταλήγουν και οι Έλληνες μετανάστες ήταν κάποιον προδιαγραφών. Πετε μου κάτι όμως. Αυτόν τον ορθολογισμό που λέτε. Πού μπαίνει όχι, ο ανθρωπισμός μεταξύ ακριβώς. Μεταξύ προσφυγικού μεταναστευτικού, να κάνουμε ναι, τη διάκριση. Εννοείται. Εννοείται. Με μία διαφορά ότι στην Ελλάδα τους έχουμε βαφτίσει όλους πρόσφυγες. Έχουμε ξεχάσει λάθος, ότι υπάρχουν σκεφτούμε. Μετανάστες. Προφανώς. Ότι υπάρχουν, προσέξτε, παράνομοι, όχι παράτυποι. Γιατί άλλο τύπος, άλλο νόμος. Νόμος είναι εκείνος που ορίζει εάν βρίσκεσαι καλός στη χώρα ή δεν βρίσκεσαι καλός στη χώρα. Δεν είναι τύπος. Έτσι. Εμείς όλα αυτά τα ισοπεδώσαμε. Τα ξεχάσαμε και μιλήσαμε για ανθρωπισμό. Ωραία. Ακολουθώντας λοιπόν αυτήν τη λογική, την ανθρωπιστική, πέστε μου, πού βλέπετε τον ανθρωπισμό στην μεταναστευτική πολιτική της Γερμανίας. Μα η μεταναστευτική πολιτική δεν είναι θεανθρωπισμός. Είναι μια ρεαλιστική έτσι, πολιτική. Πολύ ωραία, αυτό ήθελα να ακούσω. Και έτσι πρέπει να πάρα είναι, πολύ ωραία, εγώ συμφωνώ. Να το προεκτείνω λίγο. Άρα είναι πολιτική, δεν είναι ανθρωπισμός, δεν είναι καλολογία. Αυτό μας οδηγεί όμως. Αν μου επιτρέπετε μία φράση, δηλαδή μία σκέψη που μου έρθει τώρα. Άκουσα την κυρία Μέρκελ ότι είπε για να λυθεί το προσφυγικό, ότι δεν γίνεται το προσφυγικό με αυτόν τον τρόπο. Πόσο θα πάρει η Ευρώπη. Έτσι, αν συνεχίζουν να έρθουν. Λοιπόν, είναι πάνω από τα Σκόπια μέχρι τη Γερμανία 800.000 καθοδόν. Δεν έχω δει ούτε ένα τηλεοπτικό δίκτυο να τους ανακαλύπτει μέχρι τώρα. Εάν μετρήσετε τους αριθμούς όταν πρωτομπήκαν, μας λείπουν 800.000 που περιφέρονται, δεν ξέρω πού και πώς. Θυμάστε το ξύλο που έτρωγαν πριν την Αυστρία για να μπουν μέσα. Εκείνο όλοι οποίο... αυτοί οι αριθμοί έχουν ξεχαστεί. Έτσι. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι η δήλωση της κυρία Μέρκελ ότι πρέπει να κάνουμε και άλλες συμφωνίες σαν και αυτή με την Τουρκία. Και ρωτάω. Δηλαδή γελάει η ιστορία. Έτσι. Όταν πήγανε και διαλύσαν τη Λιβύη με τις συμφωνίες του Καντάφη που κρατούσε τους μετανάστες με τον Μπερλουσκόνη, θα τα ξέρουμε τα δεδομένα. Όταν καταστρέψαν την Τινησία, όταν πήγαν να καταστρέψουν μια την Αίγυπτο. Πετρέλαια είχε Λιβύη, μια όταν χαρά πήγαν πετρέλαια. Να καταστρέψουν την Αίγυπτο, ευτυχώς που εν πάση περιπτώσει έγινε αυτό που έγινε. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάξουμε και τους λόγους και τις αιτίες που γίνανε όλα αυτά τα έτσι, πράγματα. Έτσι, πολύ ωραία. Θαύμα. Και στο Ιράκ μοιράσανε τη Σύρια και τον Νότο. Διαλύοντας τη Λιβύη, κύριε Μελά, σκορπίσανε όλο το τζιχαντιστικό μέτωπο σε όλη την Αφρική. Συμφωνώ. Το προσφυγικό, παύλα μεταναστευτικό, έχει φέρει και τάσεις ακροδεξιών πολιτικών στην Ευρώπη. Εμφανέστατα. Στην Ουγγαρία ξέρετε ότι αύριο γίνεται την Κυριακή για το ψήφισμα. Αν θα πρέπει, δεν θέλω να δεχτούν ούτε ένα πρόσφυγα. Και ο λαϊκισμός περνάει. Και πολλοί το συγκρίνουν με τα όσα έλεγε ο Χίτλερ πριν ξεσπάσει ο δεύτερος. Μα. Στο Εθνοσοσιαλιστικό Κόμμα. Ποιος τροφοδοτεί αυτού του είδους. Ποιος τροφοδοτεί αυτού του είδους τις ακρότητες στην Ευρώπη. Η περιοριστική πολιτική και η έλλειψη πολιτικής μεταναστευτικής πολιτικής. Μπράβο. Δηλαδή εν ολίγης μιλάτε και στις δύο λέξεις χρησιμοποίησατε την ρίζα μεταναστεύτ. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο αυξάνει την ακροδεξιά στην Ευρώπη.
και οι χειρισμοί αυτού του προβλήματος. Το κύριο πρόβλημα είναι αυτό. Δεν είναι η λιτότητα. Γιατί σε ορισμένες χώρες από αυτές δεν υπάρχουν. Δηλαδή δεν υπάρχει λιτότητα όπως υπάρχει που τη ζούμε εμείς στον Νότο. Ναι. Επομένως το κύριο πρόβλημα είναι στην Ολλανδία, παραδείγματος χάρη. Στην Αυστρία. Ή στη Φιλανδία ακόμα. Έχουν οικονομικά προβλήματα. Μην τα παρακάμπτουμε. Έτσι, ναι, αλλά δεν Γάλλοι, έχουν, όταν... Γι' αυτό πέφτουν και οι ηγεσίες. Σύμφωνοι, αλλά εννοώ ότι δεν έχουν καμία σύγκριση να υπάρχει με τα προβλήματα τα οποία ζούμε εμείς. Στην Ελλάδα εννοείται. Δεν Ελλάδα. Είναι σε πρόγραμμα, έτσι, μόνο εμείς είμαστε σε αυστηρό πρόγραμμα. Στην Πορτογαλία ή στην Ισπανία, ξέρω εγώ. Αντιλαμβάνεστε, σήμερα το πρωί άκουγα στις ειδήσεις ότι έχουν δημιουργηθεί ομάδες αυτοπροστασίας πολιτών στοιχείο. Ναι. Ξέρετε πού θα οδηγήσει αυτό, κύριε Αλφαγιώργο? Πολύ καλό. Φοβάμαι να το πω. Και στη Μυτιλίνη και αλλού. Και το αλλού. Ζήτημα είναι πώς αντιμετωπίζετε αυτό πανευρωπαϊκά. Είναι και στην ατζέντα. Να το θέσουμε λίγο αλλιώς, Αντώνη. Επειδή η λιτότητα, η οικονομική παρακμή μεγάλου κομματιού της Ευρώπης, η κοινωνική ανισότητα και βέβαια η ξενοφοβία υπάρχουν επειδή υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδεινώνονται εξαιτίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μήπως εν τέλει και περιορίζονται γιατί έχουν αυτόνομες αιτίες και παρόλα όσα λέμε είναι ένα μικρό ανάγχωμα ακόμη η Ευρωπαϊκή Ένωση και εν τέλει και το μόνο εργαλείο για να περιοριστούν από το να πάει ο καθένας κατά μόνο στο τέλος και μάλλον να γίνει χειρότερα τα πάντα. Συμφωνώ. Αυτό θα γίνει. Δεν υπάρχουν τα δύο άκρα. Γιατί... Όχι, λέω, ποια είναι η γενεσιουργός αιτία. Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που δημιουργεί την λιτότητα. Υπάρχουν εθνικές πολιτικές συγκεκριμένες, οι οποίες δημιούργησαν αυτές τις προϋποθέσεις για τον μεταναστευτικό αυτό κύμα. Και από εκεί και ύστερα αυτές οι επιμέρους εθνικές. Δηλαδή ποιες? Ιστικές, γερμανικές. Πολιτικές. Τι γερμανικές, το ότι ο κόσμος έχετε το Αφγανιστάν στην Ευρώπη, έχει σχέση η Γερμανία. Το ότι ο κόσμος καλείται από την κυρία Μέρκελ μετά από πρόσκληση της κυρίας Μέρκελ, ελάτε σας περιμένουμε. Αυτό έτσι. Είναι πολύ πρόσφατα, ναι, πολύ πρόσφατα με τη συριακή κρίση πολύ πρόσφατα, αλλά πολύ εδώ και ένα μισή χρόνο. Πρόβλημα. Οι ροές είναι από τη δεκαετία του 90. Πολύ μικρότερες. Ασυγκρίτως πολύ σποραδικά μικρότερες. Ήταν εδώ πέρα έχουμε πλημμύρα. Μετά από τη δήλωση της κυρίας Μέρκελ. Μετά το σεριακό. Και δεν μπορώ ειλικρινά, πιστέψτε με, είμαι καλός άνθρωπος. Μπορεί να φαίνομαι κακός, αλλά είμαι καλός άνθρωπος. Δεν μπορώ να πιστέψω τον μεγάλο ανθρωπισμό της κυρίας Μέρκελ. Σίγουρα όχι, αλλά. Έτσι. Λοιπόν, όταν κάνει προσκλήσεις η κυρία Μέρκελ από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά ανακαλύπτει ενδιαφέροντα της Γερμανίας στο Ιντσιρλίκ. Πώς σας φαίνεται αυτό? Είναι παρούσα Γερμανία στο Ιντσιρλίκ με στη συμμαχία την αντι-Ισλαμιστική. Ποια, από πότε επιτρέπεται στη Γερμανία να έχει στρατό και να κάνει, εξωτερικές επεμβάσεις από τους Αμερικανούς? Το επιτρέπει. Από την εποχή των Ιουγκοσλαβικών πολέμων επίσης. Το 1992 στην Κροατία. Και το ίδιο ισχύει και στην Ιαπωνία. Η Ιαπωνία αυτή τη στιγμή ζητιέται να συγκρατήσει την Βόρεια Κορέα. Κάτι πέρασε μια τροπολογία ότι μπορούν να πηγαίνουν για αμυντικούς. Τώρα. Μέχρι τώρα. Απαγορεύονται. Μπράβο. Πώς τους επετράπει υπογείως? Ξέρετε, αυτά είναι φαινόμενα παρακμής. Αυτά λέω εγώ φαινόμενα παρακμής της Ευρώπης. Αυτά λέω φαινόμενα. Και όταν ο Μακαρίτης, ο Μιτεράν και η δυστυχής Θάτσερ είχαν υψώσει τη φωνή τους απέναντι στην επανένωση της Γερμανίας, ήξεραν τι έλεγαν. Γιατί και οι δύο ήταν σοβαροί ηγέτες. Ή τουλάχιστον ήταν ηγέτες. Νομίζω ότι από την εποχή εκείνη η Βρετανία έχασε κάθε ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, συμφωνώ μαζί σας. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Θέλω να πω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Πρέπει να δούμε ότι και η μετανάστευση, με αυτές τις παρεμβάσεις των δυτικών, δημιουργεί ένα φυσικό φαινόμενο. Και η γεωγραφία, να το πούμε και αυτό. Η γεωγραφία κάνει ιστορία. Η Ευρώπη είναι κοντά. Υπό μία έννοια. Δηλαδή στην Ευρώπη. Μαζί με τα πλαίσια, στο πλαίσιο του γεωγραφικού χώρου. Γεωγραφικό χώρο, ναι. Βεβαίως. Είναι κοντά. Θέλω να μείνουμε εδώ σε αυτό που λέτε. Ανακαλύψαμε τώρα ότι εμείς είμαστε η περιφέρεια της Ευρώπης. Το λένε χρόνια. Ότι το διευθυντήριο είναι αυτό το οποίο. Όχι, μιλάω για τους μετανάστες. Μιλάω για τις ροές. Το θεσμικό θέμα και για το πραγματιστικό. Για τις ροές των μεταναστών, πού θα πηγαίνανε άλλο.
Εδώ θα έρχονταν, εδώ και στην Ιταλία, όπως ήρθαν. Και στην Ευρώπη γενικότερα θα προσπαθούσαν να πάνε, διότι για αυτούς η Ευρώπη είναι το πρότυπο της ζωής. Διότι μέσω της παγκοσμιοποίησης, το μέσο μαζικής επικοινωνίας, του ίντερνετ και όλα αυτά τα πράγματα, αυτό είναι το πρότυπο. Ωραία, και όταν ξέφευγαν οι καθηγητές, κλείσαν τα σύνορα. Αυτό θέλω να πω. Η Μέρκελ επιβάρυνε αυτή την κατάσταση. Επιβάρυνε παραπάνω αυτή την κατάσταση. Αυτό που λέει ο κύριος Μας, το ελάτε, ήρθαν, τους άφηναν από εκεί γιατί με τον Ερντογάν δεν είχαν καταλήξει ακόμη στη συμφωνία και όταν ξέφυγαν οι αριθμοί, μας κλείσαν στα σκόπια. Θέλω να πούμε σε φιλοσοφικές συζητήσεις, υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Αυτά τα οικουμενικά δικαιώματα δεν θέλω να τα σχηματικά πάνω το. Δεν είναι κακό πράγμα, κύριε συνάδελφε, να μπούμε και σε φιλοσοφικές συζητήσεις. Όχι. Γιατί τις περιφρονούμε, αλλά τελικά φτάσαμε σε μια αμοραλιστική δύση η οποία πληρώνει το αντίτιμο. Σωστά. Σωστά. Εντάξει, θέλω να πω ότι υπήρχε η αίσθηση ότι στην Ηνωμένη Ευρώπη και στην Ευρώπη γενικότερα όλα είναι ελεύθερα. Ότι δεν υπάρχουν σύνορα. Παραδείγματος χάρη, να σας πω ένα ερώτημα. Ποια είναι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ποια είναι τα όρια της? Δεν τα καταλαβαίνει κανείς όταν ταξιδεύει στην Κεντρική Ευρώπη, δεν καταλαβαίνει. Άρα λοιπόν, όχι και λέω και γενικά, στην περίμετρο. Για την περίμετρο. Για την περίμετρο μιλάω, δεν μιλάω για το στέλνο. Μέχρι πού θα φτάσει? Πάει στο Αζερβαϊτζάν. Μα μέχρι τώρα δεν θέλαμε να ορίσουμε ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, διότι είχε, το ΝΑΤΟ είχε αντιρρήσεις για να μην στεναχωρηθεί η Τουρκία, η οποία αυτή τη στιγμή η Τουρκία έρχεται και διαλύει ουσιαστικά την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, κάνοντας ένα τυχοδιωτικό παιχνίδι με τη Ρωσία. Και αυτή τη στιγμή είναι έξαλλοι στην Ουάσιγκτον, διότι θεωρούν τον Ερντογάν επικίνδυνο τυχοδιώκτη και επικίνδυνο και για την ασφάλεια για όλη την περιοχή. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε εμείς? Δεν πρέπει από αυτή την υπόθεση να υποφεληθούμε? Να προσπαθήσουμε να προσπαθήσουμε. Πώς, πείτε μου πώς. Υπάρχουν τρόποι. Πώς, πείτε. Δεν είναι 300, για αναγκήνωση. 380 πήρε χτες ο Ερντογάν. 480. Μπράβο. Έτσι λοιπόν, ας χαϊδεύουμε την Τουρκία κατά τη φορά του πέλους. Άλλωστε είναι μια λαμπρή δημοκρατία όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα θεραπεύονται απολύτως. Γιατί να μην τις τα δίνουμε λοιπόν? Αυτή είναι Ευρώπη? Ευρώπη των αξιών? Όχι, δεν το συζητώ. Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Αλακάρτ. Τώρα τα ψάχνετε και εσείς αλακάρτ. Ευρώπη των αξιών? Άμα μιλάμε για αρχαία Ελλάδα πλέον, πάντα εμείς πουλάγαμε πολιτισμό. Ξέρετε, και κύριε Λαφογιώτητα, κάθε φορά ρωτάτε για την Ευρώπη και λέω εγώ την Ευρώπη ως γεωγραφικό χώρο. Βεβαίως την ξέρουμε. Όχι, φιλοσοφικά, πολιτισμικά. Μπράβο. Πού, δηλαδή στην Τουρκία ακριβώς ποια ανθρώπινα δικαιώματα θεραπεύονται? Πάντως, επειδή μας καίει το ζήτημα και, μια κουβέντα, να πάμε και στις... διερωτώμαστε με τι θα, αν η Τουρκία θα τηρήσει αυτή τη συμφωνία, έτσι. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που θα το αισθανθούμε. Είναι μάλλον έτσι, ενθαρρυντικό το ότι ενώ αν ακούσει τις επίσημες δηλώσεις της και κυβερνήσεων και της Κομισιόν ότι 72 ακόμα όροι υπάρχουν. Κεφάλαια εννοείς. Όχι, για να παραχωρηθεί η βίζα, λέω. Δεν λέω για την ενταξιακή διαδικασία. Ναι, 72. Είναι. Απ' την άλλη, αν προσέχει κανείς, είναι καθησυχαστική και η Επιτροπή και η Γερμανία. Ότι παρόλα αυτά θα αυτό πρέπει να γίνει σε ένα μήνα. Αποκλείεται, λένε όλοι. Έτσι. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποια φόρμουλα συμβιβαστική, ώστε να μπει μπροστά και να συνεχίσει η Τουρκία να τηρεί από ό,τι φαίνεται τη συμφωνία. Γιατί μιλάει με μεγάλη σιγουριά κυρίως η Μέρκελ και η Κομισιόν ότι θα τηρηθεί η πλάγια τη Τουρκία. Εάν ερμηνεύσουμε λοιπόν αυτό, είναι για μας χαρακτηριστικό. Να λάβουμε όλα για να ξανακουστούμε. Να αλλάξει ο νόμος για την τρομοκρατία ο τουρκικός. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Ένα σας λέω από τα 72. Ναι. Είναι δυνατόν? Όχι. Λοιπόν, πάμε για να τα προλάβουμε όλα. Πάμε να δούμε διαφημίσεις, το τελευταίο μας διαφημιστικό. Πάμε στον Γιώργο Παντελάκη. Γιώργο, πού βρισκόμαστε? Εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εν αναμονή των κοινών δηλώσεων που θα κάνουν σε λίγα λεπτά οι ηγέτες των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου. Και βεβαίως αναμένουμε να δούμε τις τοποθετήσεις που θα κάνουν σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα. Αλλά έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση, έτσι? Ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα. Προγραμματισμένες δηλώσεις ήταν για τις 5 παρατέταρτο. Υπήρξε ενδεχομένως μια μικρή καθυστέρηση στο πρόγραμμα.
και σε λίγα λεπτά περιμένουμε τους ηγέτες να κάνουν τις κοινές δηλώσεις. Νωρίτερα λέγαμε, Αντώνη, ότι είχε καταγραφεί ένα θετικό κλίμα, όπως μας το μετέφεραν κυβερνητικές πηγές, και ότι υπήρξε κοινός τόπος και κοινό έδαφος για συντονισμό και συνεργασία. Επίσης ότι καταγραφόταν από τις μεγαλύτερες χώρες ότι φαίνεται ότι υποχωρεί ο διεθνής ρόλος της Ευρώπης και ένα μείζον ζήτημα θα είναι να επανακάμψει η Ευρώπη. Και βεβαίως η σύνοδος της κορυφής, η άτυπη σύνοδος της Μπρατισλάβα, θεωρείται ότι θα είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για να γίνει κάτι τέτοιο. Χαρακτηριστικά, όπως μας έλεγαν κάποιους ηγέτες κατά τη διάρκεια της συνόδου, ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι μια μηχανή στην οποία λειτουργεί μόνο το φρένο. Άρα στην Πρατισλάβα αυτό που θέλει να υπάρξει είναι όθηση για επανεκκίνηση σε μια σειρά από τομείς που αφορούν ανάπτυξη, οικονομία, ασφάλεια και προσφυγικό. Άρα. Από την πλευρά της κυβέρνησης χαρακτηρίζουν θετικό το γεγονός ότι παρότι οι πολιτικές ταυτότητες των ηγετών που συμμετέχουν εδώ είναι διαφορετικές από το χώρο της αριστεράς έως το χώρο της κεντροδεξιάς, είναι το πολιτικό φάσμα το οποίο εκπροσωπούν. Είναι θετικό το ότι έχουν καθίσει στο ίδιο τραπέζι, έχουν κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες τους και επιθυμούν να βάλουν σε μια σειρά τις προτεραιότητες για το μέλλον του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, το οποίο περνά βεβαίως και μέσα από τον Ευρωπαϊκό Νότο, και να δυναμώσουν αυτή τη φωνή του Ευρωπαϊκού Νότου και την παρέμβασή του στη Σύνοδο της Μπρατισλάβας. Σε καμία περίπτωση πάντως, όπως μεταφέρουν, πρόκειται για την προσπάθεια δημιουργίας ενός μετόπου, ενός αντίβαρου, αφορά ένα θετικό έδαφος το οποίο πρέπει να καλλιεργηθεί και να διαμορφωθεί για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλες κινήσεις αυτό το διάστημα στην Ευρώπη σε μια κατεύθυνση επαφών και κινητικότητας, και η Άγγελα Μέρκελ κάλεσε τους ηγέτες αναομάδες στο Βερολίνο εν ώψη Μπρατισλάβα, και τις προηγούμενες μέρες, πριν από λίγες εβδομάδες, είχαμε τη συνάντηση Ρέντσι Μέρκελ Ολάντ. Βεβαίως και ο Ντόναλντ Τούσκ είχε επαφές με τους ηγέτες. Είναι μια κρίσιμη, έστω και άτυπη, αυτή η σύνοδος στην οποία θα πραγματοποιηθεί η Πρατισλάβα. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Τώρα αφήσαμε λίγο το θέμα της ασφάλειας, έτσι. Μιλήσαμε για το μεταναστευτικό, για την οικονομία. Είναι ο Νίκος Αναστασιάδης εδώ, σε αυτό το τραπέζι. Το κυπριακό είναι ένα ζήτημα. Πολλοί λένε ότι έχει δρομολογηθεί η επίλυσή του. Δεν ξέρω πώς, πότε και όλα αυτά. Χθες συναντήθηκε με τον Παυλόπουλο, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Του είπε ότι είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, αντιλαμβάνεται τα προβλήματα. Έχει ζητήματα παντού, σε όλες τις πτυχές του Κυπριακού. Είναι θέμα ασφάλειας για την Ευρώπη, πάντα ήταν το Κυπριακό. Θέλω να το αγγίξουμε λίγο, κύριε Μάζη. Καταρχάς να πούμε το εξής. Τι βλέπω εγώ τουλάχιστον στην υπόθεση των συνομιλιών των δύο πλευρών, δηλαδή της νομίμου Κυπριακής Δημοκρατίας και της ηγεσίας των κατεχομένων μερών του Βορρά. Στο τραπέζι είναι κοινότητες πάντως. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι στο τραπέζι, τόσο το χειρότερο για αυτούς, μάλλον για τους δικούς μας. Εγώ λέω λοιπόν το εξής. Υπάρχουν καταγεγραμμένα με αποφάσεις 9 διεθνή εγκλήματα εις βάρος του ελληνισμού της Κύπρου. Νομικά μιλάω. Τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή. Και τις παραβάσεις του και της συμφωνός προς το καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και βεβαίως τη συμβάση της Γενέβης. Είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος και εγκλήματα πολέμου. Δύο ειδών εγκλήματα. Σύνολον 9. Αυτά τα εγκλήματα προσπαθούν με ένα πλάσμα δικαίου να τα μετατρέψουν σε πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο και κατά διεθνή πραγματικά πρωτοτυπία να δημιουργήσουν ένα κατασκεύασμα το οποίο θα έχει δύο κοινοβούλια, δύο γερουσίες, δύο στρατούς, δύο αστυνομίες, και όπου δεν θα μπορούν να συμφωνούν οι δύο αρχές, σημαίες ξεχωριστές και μία κοινή μετά, και όπου δεν θα μπορούν να συμφωνήσουν οι δύο ηγεσίες, θα έρχονται κάποιοι εξωχώριοι δικαστές, γιατί εδώ είναι επανάληψη του σχεδίου ΑΝΑΝ, για να λύνουν το πρόβλημα. Και θα σας ρωτήσω εγώ το εξής.
πότε και πού προϋπήρξε τέτοιο κατασκεύασμα, τέτοιο υβρίδιο στον κόσμο. Να απαντήσω. Realpolitik. Αυτό δεν είναι realpolitik. Βέβαια, τι είναι. Realpolitik δεν είναι. Αυτό λέγεται ξεφτύλπολιτικ. Γι' αυτό, όταν συγχωρείτε, εδώ μιλάτε. Εντάξει, εδώ σε αυτό το τραπέζι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει την νομιμοποίηση να κάτσει σε ένα τραπέζι. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Αναστασιάδης. Εγώ λέω ότι βλέπω. Όχι, εγώ σας ρώτησα στη φάση που βρίσκεται το Κυπριακό. Εάν είναι ζήτημα ασφάλειας πλέον. Ας ανακοινώσουν λοιπόν ευθέως το τι τώρα, συζητούν. Αυτή κατά αυτή η λύση είναι άλλη τάξη. Τώρα κατάλαβα την ερώτησή σας, ζητώ συγγνώμη. Ποιος θέλει τη λύση, ποιος θέλει την τεφάκτο δικοτόμηση, είναι άλλα πράγματα. Τώρα, να βρούμε λύση. Να βρούμε λύση. Βεβαίως να βρούμε λύση. Αλλά λύση η οποία θα είναι βιώσιμη. Δεν είναι το ζητούμενο να βρούμε λύση. Το θέμα είναι ότι δρομολογείται μια λύση και ήθελα να το δούμε από πλευράς ασφάλειας. Λέτε, εάν βρεθεί λύση. Εάν το περιβάλλον της Νοτιοανατολικής Μεσογείου είναι ασφαλέστερο, αυτό δεν μου λέτε. Μπράβο. Γιατί είναι και... Άρα εξαρτάται άμεσα αέριο, από εκεί... την ποιότητα της λύσης, εάν θα είναι ασφαλέστερο ή όχι. Εξαρτάται από τη συμφωνία καταρχάς. Ναι, το ίδιο λέμε. Η ποιότητα είναι άλλο θέμα. Η συμφωνία θα οδηγήσει σε μία λύση. Η ποιότητα της λύσης είναι εκείνη η οποία θα μας ορίσει το βαθμό ασφαλείας που θα προσφέρει η νέα Κυπριακή Δημοκρατία στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Λέω λοιπόν εγώ το εξής. Έτσι, συμφωνείτε σε αυτή τη σειρά? Για την δουλειά μου, αν συμφωνώ. Όχι, όχι, αν συμφωνείτε σε αυτή τη σειρά, λέω. Ναι, ναι. Ωραία, για να μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Σαφέστατα. Λέω λοιπόν. Πολύ ωραία. Πέστε μου τώρα. Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι θα μας δώσουν μια σοβαρή λύση? Καταρχάς, η βιωσιμότητα. Εάν λοιπόν αυτά τα οποία βλέπω είναι στοιχεία του οικοδομήματος της λύσεως, τότε δεν είναι βιώσιμο. Εάν δεν είναι βιώσιμη, τότε έχουμε άλλη μία εστία αστάθεια στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Είναι μη λύση αν δεν είναι βιώσιμη. Και δεν είναι έτσι και εστία αστάθεια. Δεν είπε ποτέ κάποιος. Κάνω εγώ ένα άλλο ερώτημα επιπλέον, γιατί η 15η Ιουλίου στην Τουρκία μας τροφοδότησε με υλικό. Τροφή για σκέψη. Πέστε μου κάτι. Τα τουρκικά στρατεύματα στην Κύπρο αυτή τη στιγμή ποιον προστατεύουν? Κανένα. Τότε γιατί υπάρχουν? Γιατί αποδεχόμεθα γιατί να συζητάμε. Με την εισβολή επήλθε η κατοχή. Ναι, εδώ έχουμε μια χούντα και αυτή, εν πάση περιπτώσει, αυτό προσπαθούν η να κατάσταση να του στρατού στην Τουρκία. Ξέρετε πώς διοικούνται αυτή τη στιγμή οι στρατιωτικές μονάδες στην Τουρκία? Από τους κατατόπους νομάρχας. Σας φέρνω και ένα άλλο παράδειγμα. Μπήκε η Τουρκία, λέει, σε αυτό που θα ήθελε πολύ να κάνει η ζώνη ασφαλείας στη Ροχάβα, στη Βόρεια Συρία. Και βεβαίως τους είπαν οι Αμερικανοί να το ξεχάσουν. Ξέρετε με πόσα τάγκς μπήκε? Με 16. Μπράβο. Θα έμπαινε σε άλλες περιπτώσεις η Τουρκία με 16 τάγκς στην περιοχή ή με 400? Ναι, 400. Αυτή δεν πολεμάει ο ΆΕΣΙΣ, αλλά αποχώρησε ο ΆΕΣΙΣ. Ναι, μα δεν κατα... Παράδοση. Μα αυτό... Ναι. Αυτό... Κορυδεύουν τον κόσμο. Δηλαδή, πέστε μου κάτι. Όταν η Τουρκία δεν έχει εμπιστοσύνη στο στρατό της. Α, μιλάτε από αυτή την άποψη. Από αυτή την άποψη. Πώς εμείς συζητάμε για διάλογο στην Κύπρο με τουρκικά στρατεύματα τα οποία δεν τα εμπιστεύεται ούτε η χώρα της? Ξέρετε όμως κάτι, κύριε Μάζη, τόσα χρόνια που δεν είχαμε συζητήσεις, που λέγαμε δεν συζητάμε. Και κερδίζαμε, εγώ είπα για την πραγματιστική πολιτική εδώ πέρα. Κύριε Μελά, συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Συζητάμε, πολύ καιρό συζητάμε. Αλλά εγώ σημειώνω ορισμένες ορθολογικές αντιφάσεις. Σύμφωνοι, το βασικό είναι αυτό το οποίο είπατε. Αν είναι βιώσιμη η λύση, θα έχουμε μεγαλύτερη αστάθεια στην περιοχή. Δεν βλέπω ότι θα έρθει και καμία βιώσιμη λύση αυτή την κατάσταση. Θα υπάρξει και αν θα υπάρξει σύντομα. Πάμε λίγο στα οικονομικά της Κύπρου. Πέρασε από ένα μνημόνιο, το οποίο έχει παρακολουθήσει εξεπισταμένος και βγήκε. Κάνει μια προσπάθεια. Ναι. Με βέβαια τα ζητήματά της. Με σοβαρά ζητήματα. Προβλήματα, έτσι, με μείωση του εισοδήματος, με ανεργία. Κλειστές τράπεζες. Κλειστές τράπεζες, με προβλήματα κτλ. Εντάξει, είναι άλλη οικονομία της. Το ισορρόπησε λίγο, έτσι. Βεβαίως το ισορρόπησε. Αλλά με τεράστια προβλήματα. Δεν πρέπει να συγκρίνουμε όμως την Κύπρο, γιατί γίνεται αυτό. Δεν έκανα συγκρίσει εγώ. Όχι, δεν λέω για εσάς. Την Κύπρο με την Ελλάδα, την Ελλάδα με την Πορτογαλία, την Πορτογαλία με την Ιρλανδία κτλ. Είναι ιδιαίτερη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι σιγά σιγά η Κύπρος
έχοντας, αν θέλετε, και το αγγλοσαξονικό παρελθόν και κυρίως αυτό το οποίο λείπει από την Ελλάδα, ένα κράτος που λειτουργεί. Το σύστημα διοίκησης. Το σύστημα διοίκησης. Λειτουργεί δυστυχώς, ευτυχώς, και την Κύπρο σιγά σιγά με μεγάλα προβλήματα συνεχίζει, κάνει μια προσπάθεια να επανακάμψει η οικονομία της. Κάτι το οποίο στην Ελλάδα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Και αν μου επιτρέπετε να πω κάτι το οποίο θα φανεί περίεργο και κυνικό, όλες οι προσπάθειες που οι οποίες γίνονται και έχουν γίνει στα 180 τελευταία χρόνια για αλλαγή υποτίθεται του τρόπου διοίκησης στην Ελλάδα, του διοικητικού μηχανισμού στην Ελλάδα, τα οποία έχουν αποτύχει, βεβαίως έχουν εξελιχθεί, δεν έχουν παραμείνει. Στο τελευταίο μνημόνιο μιλάνε για αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Σύμφωνοι. Είναι σημαντικό αυτό, έστω και στα γραπτά. Σύμφωνοι, αλλά πρέπει να εντοπίζεται το πρόβλημα. Αλλά η διοίκηση, η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα είναι κομμάτι, σάρκα, αίμα του πολιτικού συστήματος. Άρα, επί της ουσίας, για να μπορέσει να αλλάξει η διοίκηση κατά την άποψή μου, πρέπει να αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, με τον τρόπο που λειτουργεί, δυστυχώς δεν είναι εύκολο, να μην πω αδύνατον, δεν είναι καθόλου εύκολο να αλλάξει. Άρα, θα συνεχίσουμε να έχουμε τα ίδια προβλήματα και στην Ελλάδα στη διοίκηση. Αγαπητέ Πολυδεύχη. Εσύ είσαι πιο αρμόδιος να πεις για το Κυπριακό, έχεις κάνει και με τα Κυπριακά. Όχι, από εκεί που ξεκινήσαμε, το Κυπριακό. Και να πω και κάτι άλλο, μου συγχωρείτε κύριε Παπαδόπουλε. Στην Κύπρο έγινε κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό που δεν έγινε στην Ελλάδα. Πουρέψαν τις καταθέσεις τελείως. Μία και έξω. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να πόνεσαι έντονα. Και τι κάναν τον πρώτο λάθος όταν τους είπαν την πρώτη φορά 10% οριζόντια και δεν δέχτηκαν. Και μετά τους πήγαν στο 30% λοιπόν, και τους βάλανε τα πλαφόνια. Στην Ελλάδα δεν έγινε ακριβώς αυτό το πράγμα. Και το μνημόνιο, το οποίο υποτίθεται ότι ήταν σοβαρό και ήταν σωστό, στηριζόταν σε ένα πόδι που ήταν λαθασμένο. Οι ίδιοι το κάνανε. Ότι το χρέος ήταν βίωσιμο, δεν ήταν βίωσιμο, που το 12 το κούρεψε. Άρα λοιπόν, και έχουμε αυτά τα προβλήματα που μας ταλανίζουν σήμερα, επειδή ακριβώς δεν κάναμε και ένα κούρεμα του ιδιωτικού χρέους. Από τότε έπρεπε να γίνουν όλα αυτά. Αν δεν γίνουν, θα έχουμε αυτά τα προβλήματα που συνεχίζουμε να έχουμε σήμερα. Πάμε εκεί να πάμε στην οικονομία και να το φέρουμε σε εμάς. Γιατί είναι θέμα που θέλω να πει στο τραπέζι, ειδικότερα το οικονομικό. Στην Κύπρο υπάρχει μια προσαρμοστικότητα απίστευτη. Δηλαδή, εμένα μου θυμίζει το πώς κατάφεραν μετά την εισβολή να ξαναχτίσουν την χώρα τους και την οικονομία τους. Εγώ πήγα νεαρός δημοσιογράφος κάπου 12 χρόνια μετά την εισβολή. Είχα εντυπωσιαστεί με το τι είχαν καταφέρει μόνο σε 10-12 χρόνια. Και τώρα είναι εντυπωσιακό πόσο γρήγορα επανακάμπτουν έτσι. Φυσικά υπάρχουν απώλειες και λοιπά, αλλά δεν είναι, λειτουργεί η κατάσταση, κερδίζουν ξανά θέση στον οικονομικό χάρτη, ξαναπροσελκύουν επενδύσεις, κάνουν και έξυπνες κινήσεις, προσθέτουν φορολογικές. Τα πλέον τείνουν να γίνουν όπως πριν μπουν στο μνημόνιο. Γύρω στα 16-18. Έχει δίκιο ο κ. Μαΐς, βέβαια με το σχέδιο ΑΝΑΝ δεν υπάρχει κράτος στον χάρτη των ΗΠΑ που να λειτουργεί, αλλά ακούμε ότι αυτό που βέβαια δεν έχουμε μια επίσημη πληροφόρηση, είναι μισόλογα λέγονται από εδώ και από εκεί, γράφονται, λέει κάτι ο Αναστασιάδης, ο Ακιντζή δεν λέει σχεδόν τίποτα. Υπάρχει ένα blackout, συμφωνημένο. Μιλάνε για μια, ότι θα είναι κάτι καλύτερο από το σχέδιο ΑΝΑΝ, αυτό που συζητάνε, και στο εδαφικό και στο πληθυσμιακό και σε αυτό που καίει πολύ τους Κύπριους, στο ιδιοκτησιακό και βέβαια στη μορφή της λειτουργίας του ενιαίου Κυπριακού κράτους, ότι δεν θα είναι ένα τόσο δυσυπόστατο. Αλλά μένει να δούμε αν αυτά θα. Πάντως, για να πω μια γνώμη, εγώ δεν νομίζω ότι. Η Κύπρος μάλλον είναι μια παγωμένη κρίση. Δεν νομίζω ότι δημιουργεί μείζωνα προβλήματα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Προτιμούν φυσικά οι μεγάλες δυνάμεις να λυθεί. Πιέζουν από όλες τις πλευρές και πολύ έντονα φαίνεται. Και οι ΗΠΑ παραδοσιακά και η Γερμανία έχει μπει στο παιχνίδι και πιέζει. Και φυσικά και άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Αλλά και αν δεν λυθεί το Κυπριακό. Δεν νομίζω. Δηλαδή, αυτό προτιμούν ορισμένοι Κύπροι, να μείνει μια κατάσταση ως έχει, ως προτιμότερη. Πάντως, δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσει αυτό μπροστά στο τι βλέπω, τι φωτιές που υπάρχουν γύρω-γύρω. Δηλαδή, το οποίο να μπορεί ενδεχομένως να το εκμεταλλευτεί. Βέβαια, έχει ενδιαφέρον ότι ο Αναστασιάδης με τη βοήθεια και του Έλληνα Πρωθυπουργού κατάφεραν και βάλαν μέσα στον προβληματισμό τη σημερινή συνάντηση το Κυπριακό ως μία παράμετρο. Έχει σημασία. Η Κύπρος έχει και αυτή προσφυγικές πιέσεις επίσης. Ναι. Εγώ δεν το θεώρησα αυτό όταν τώρα στην ατζέντα. Ναι. Λέω, μα το Κυπριακό. Είναι ενδιαφέρον. Το βάλανε και καλά κάνανε φυσικά. Πολύ καλά κάνανε. Για να συντηρηθεί και να δουν. Ναι, και αλλά όταν λες το θέμα ασφάλειας, εγώ πήγα το μυαλό μου στην αρχή σε αυτό που η Γαλλία βάζει έντονα. Έτσι, γιατί στη σημερινή σύνοδο, αν κάποιο βάζει το θέμα της ασφάλειας έντονα. Για τρομοκρατία. Είναι για το θέμα της τρομοκρατίας και είναι η Γαλλία αυτό που την καίει. Απόδειξη χθες οι ανακαλύψεις ότι θα τίναζαν τον Γκάρντε Λιόν, ίσως τον μεγαλύτερο σιδηροδρομικό του Παρισιού. Και τρεις κυρίες. Τρεις κυρίες. Αυτό επειδή έπεσα πάνω στην ιστορία. Επειδή έπεσα, θυμάσαι, πάνω στην ιστορία των Βεξελών κατά τύχη, ατυχία, όπως θες. Ήσουν εκεί. Σοβαρά. Ναι, ήμουν εκείνες τις μέρες εκεί. Δεν μπορείς να το ελέγξεις. Δεν μπορείς.
όσα μέτρα και να πάρει. Δύο μέρες μετά που ταξίδεψα από τις Βρυξέλλες με τρένο να πάω στο Παρίσι, δεν με ήλεξε κανείς. Πήρα την βαλίτσα, πήγα στο τρένο, κανείς δεν μου είπε τι έχεις μέσα. Θέλω να πω, δεν μπορεί να ελεγχθεί, είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Δεν υπάρχουν σύνορα με την έννοια αυτή, δεν υπάρχει αστυνόμευση με την έννοια την κλασική. Αλλά δεν ελέγχεται μόνο στο επίπεδο της αστυνομεύσεως. Ελέγχεται πρώτα στην κοινωνία και φροντίζει η κοινωνία μαζί με την πολιτεία να δημιουργήσει προϋποθέσεις για την απορριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας, και αυτό είναι το σημαντικό. Και κάτι το οποίο πρέπει να γίνει στη γειτονιά. Πρέπει να γίνει στους χώρους κοινωνικών συνευρέσεων. Πρέπει να γίνει στα τεμένη. Πρέπει να γίνει στις φυλακές. Γιατί, προσέξτε, ένα μεγάλο μέρος ριζοσπαστικοποίησης ισλαμιστικής γίνεται στη φυλακή. Ένα άλλο γίνεται στα τεμένη. Ένα άλλο στις φαβέλες, στα προάστια των μεγάλων πρωτεύουσων. Και πρέπει να πω το εξής. Πρέπει να πω το εξής. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Αυτό είναι το λιγότερο, ξέρετε. Έχει γίνει μύθος. Τους ξέρανε. Ακριβώς. Έχει γίνει μύθος. Υποτίθεται ότι ήταν big deal, μεγάλη συμφωνία να μην κινηθούν ποτέ. Το άλλο το πολύ σημαντικό για μένα, που είναι η πηγή της ριζοσπαστικοποίησης στην Ευρώπη, είναι να πειστεί, επιτρέψτε μου εντός πολλών εισαγωγικών, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ να πάψουν να χρηματοδοτούν την ουαχαβητική, σαλαφιστική, τακφιριστική σχολή του Ισλάμ, την οποία οι ίδιοι θεραπεύουν. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να σταματήσει αυτό. Όπως επανειλημμένως έχω πει και δεν κουράζομαι να λέω, το Ισλάμ έχει τέσσερις σχολές. Έχει την χαμπαλική σχολή, μέρος της οποίας είναι η ουαχαβητική, την μαλεκητική, την σαφεϊκή και την χαναφητική. Όλες αυτές οι σχολές είναι δικαϊκές σχολές, γιατί πρωτίστως το Ισλάμ είναι δικαϊκό σύστημα και μετά μεταφυσική. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε στη Δύση για να καταλάβουμε με ποιους μιλάμε. Σημαίνει ότι το Ισλάμ είναι αστικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, διεθνές δίκαιο, ποινικό δίκαιο. Μπράβο. Δίκαιο. Εδώ έτσι. Πάμε στα κοινωνικά χαρακτηριστικά έτσι. Και την ανισότητα, την ανισονομία έτσι. Που βιώνουν αυτοί. Επιπλέον, και είναι εύκολη στόχη. Ναι, προσέξτε, πέραν αυτού. Όταν έρχεται ο μουσουλμάνος, ο αδελφός μουσουλμάνος ή ο τζιχαντιστής, αυτός που αργότερα γίνεται τζιχαντιστής, και σου λέει το σύνταγμά μου είναι το Κοράνι, και το λέει αυτό όντας κάτοικος μιας δυτικής χώρας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στις δυτικές χώρες το σύνταγμα είναι ο ανώτατος νόμος, ο οποίος καθορίζει τη ζωή και τη λειτουργία της πολιτείας. Όταν εσύ έρχεσαι και του λες ότι αυτό το σύνταγμα που έχεις εσύ δεν με ενδιαφέρει γιατί είναι δημιούργημα ανθρώπων, μιλάω από πηγές, εμένα το δικό μου το σύνταγμα είναι δημιούργημα του Θεού και κάνει το δάχτυλό του έτσι. Το θυμάστε το, μπράβο. Είναι δημιούργημα του Θεού και δεν μπορώ να βάλω εγώ το δημιούργημα του Θεού κάτω από το δημιούργημα του ανθρώπου. Έχεις πρόβλημα συνταγματικής τάξεως. Ποιοι είναι εκείνοι που το θεραπεύουν αυτό? Συγκεκριμένοι οι Ουαχαβίτες. Μάζεψε τη Σαουδική Αραβία. Δεν είναι εύκολο. Α, πολύ εύκολο. Δεν είναι καθόλου. Και ξέρετε γιατί είναι εύκολο? Ήδη υπάρχουν. Επισήμως θα σου πει ναι, η Σαουδική Αραβία. Ακούστε λοιπόν τη συνέχεια για να δείτε ότι τελικά άρχισαν και κινούνται προς τα εκεί. Μετά την αποτυχημένη πολιτική των δημοκρατικών στην Αμερική που προσπάθησαν να εργαλειοποιήσουν το ισλαμιστικό κίνημα, έρχεται ο Ομπάμα και πάει τον Απρίλιο που πάει στο Ριάντ. Στο Ριάντ βλέπει τον βασιλέα της Σαουδικής Αραβίας. Ναι, συγγνώμη. Αναγκαστώ να διακόψω. Είναι ωραία έτσι η σκέψη συλλογιστική. Είναι έτοιμοι να κάνουν τις κοινέ δηλώσεις. Για να προλάβω να το πω αυτό. Και να τελικά είναι όλοι μαζί. Χαλάσαν τις σχέσεις τους πλέον Σαουδική Αραβία και και θα δείτε τη συνέχεια. Τώρα ναι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις κοινέ δηλώσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω την σύντομη συνέντευξη τύπου, τις σύντομες δηλώσεις μας, με ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους παρευρισκόμενους σήμερα, με θερμές ευχαριστίες στους ηγέτες και τους αξιωματούχους των Μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήρθαν σήμερα στην Αθήνα. Όπως δήλωσα και κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, το σημαντικότερο γεγονός είναι η παρουσία μας σήμερα εδώ και η πραγματοποίηση αυτής της Συνόδου. Η σημερινή Σύνοδος και η διακήρυξη των Αθηνών που υιοθετήθηκε αναδεικνύει την κοινή μας βούληση να ενισχύσουμε τη συνοχή
και την ενότητα της Ευρώπης, συμβάλλοντας ενεργά στον εξαιρετικά σημαντικό διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης που σε λίγες μέρες αρχίζει με την άτυπη σύνοδο των 27 στην Πρατισλάβα. Έναν διάλογο ο οποίος, όπως συμφωνήσαμε, πρέπει να οδηγήσει σε ένα νέο όραμα για την Ευρώπη. Ένα νέο όραμα που έχουμε ανάγκη. Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Πρέπει η Ευρώπη να ξαναεμπνεύσει τους λαούς της. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο με ευχές. Χρειάζεται να λάβουμε μέτρα. Ουσιαστικά μέτρα για την βελτίωση της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Και βεβαίως να ενισχύσουμε τον ρόλο της Ευρώπης. Το παγκόσμιο και περιφερειακό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται να πάρουμε μέτρα που θα δίνουν όθηση στην ανάπτυξη και την απασχόληση και που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση του αισθήματος της ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών. Με αναβάθμιση της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειάς μας και με δυναμικές διπλωματικές πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση της ειρήνης και της ασφάλειας στην πολυτάραχη περιοχή μας. Με ανθρώπινη και αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών και με αλληλεγγύη στην κατανομή του βάρους φιλοξενίας τους. Όπως είπε ο πρόεδρος Ολάντ στη σημερινή μας σύνοδο, σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της Ευρώπης διακυβεύεται σήμερα στη Μεσόγειο. Ως χώρες της περιοχής αυτής, ως χώρες της πρώτης γραμμής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως χώρες μέλη του Ευρώ, ως φιλοευρωπαϊκές χώρες, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει για μας να συμβολίζει κάτι το σημαντικό, οφείλουμε να καταθέσουμε τη δική μας προσέγγιση στην αντιμετώπιση και την υπέρβαση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Απαντώντας στις τάσεις εθνικής αναδίπλωσης και περιχαράκωσης, απαντώντας στις δυνάμεις του εθνικισμού και της ξενοφοβίας που δυστυχώς ξεπροβάλλουν ξανά στην Ήπειρό μας. Αυτή η σύνοδος, αυτή η πρωτοβουλία είναι μια θετική συμβολή στο διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης. Δεν είμαστε ούτε επιθυμούμε να γίνουμε άλλη μία ομαδοποίηση, άλλη μία πρωτοβουλία διαίρεσης ή διχασμού της Ευρώπης. Επιθυμούμε να είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε μια πρωτοβουλία διαλόγου που στόχο έχει να ενώσει ακόμα περισσότερο την Ευρώπη και όχι να διχάσει. Που στόχο έχει να προβάλλει την ανάγκη μιας νέας ενότητας. Και η ενότητα περνάει μέσα από τη σύγκληση, μέσα από την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Και αυτό ήταν που κυριάρχησε στη σημερινή μας συζήτηση. Καταλήξαμε σε ένα κοινό κείμενο, σε μισή περίπου ώρα θα είναι στη διάθεσή σας η διακήρυξη των Αθηνών, εστιασμένη πάνω στις τρεις θεματικές που σήμερα συζητήσαμε. Τα θέματα που αφορούν τις προκλήσεις της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης και βεβαίως η οικονομία, οι προτάσεις μας για την ανάπτυξη, τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Θέλω να κλείσω λέγοντας πως αποφασίσαμε η επόμενη συνάντησή μας να γίνει στην Πορτογαλία. Από την μια άκρη της Μεσογείου, στην άλλη άκρη, βεβαίως μια χώρα που βρέχεται από τον Ατλαντικό αλλά που έχει τα ίδια προβλήματα και το ίδιο ταπεραμέντο, την ίδια φιλοσοφία. Μας ένωσαν τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη η οικονομική κρίση, η προσφυγική κρίση, η κρίση ασφάλειας, τα προβλήματα. Μας ενώνει η κοινή μας θάλασσα, όμως μας ενώνει και μια μεγάλη πολιτισμική κληρονομιά, μια μεγάλη ιστορική παράδοση, ένας πολιτισμός παράλληλος με διαφορετικές ρίζες αλλά με κοινή περπατησιά. Αυτός ο πολιτισμός μπόλιασε, ο μεσογειακός πολιτισμός μπόλιασε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Έτσι κι εμείς, με την παρουσία μας εδώ και με τη συνεννόησή μας από εδώ και στο εξής,
θέλουμε να μπολιάσουμε το διάλογο για μια καλύτερη Ευρώπη. Διότι αυτός είναι ο στόχος μας. Ούτε λιγότερη ούτε περισσότερη. Αλλά καλύτερη Ευρώπη, Ευρώπη που θα εμπνεύσει ξανά τους Ευρωπαίους πολίτες. Σας ευχαριστώ θερμά. Φρανσουά, έχεις το λόγο. Mesdames, messieurs, je voudrais d'abord remercier Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Αλέξη Τσίπρα για την πρόσκληση που μας επέφθηνε σε εμάς, τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, της Μεσογείου, τις χώρες που είναι διαφορετικές στο μέγεθος και στις πολιτικές ευαισθησίες αυτών που τις κυβερνούν, που όμως όλοι καθοδηγούμαστε από δύο βασικές πεπιθήσεις. Η πρώτη είναι ότι στο τωρινό πλαίσιο της Ευρώπης χρειαζόμαστε ενότητα και συνοχή για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των λαών και για να δώσουμε ελπίδες στην Ευρώπη. Και η δεύτερη πεποίθησή μας είναι ότι οι χώρες της Μεσογείου μπορούν να συμβάλλουν επίσης στην έναρξη μαζί με τις χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής μια συνεργασία, ενός διαλόγου και δράσεων που θα είναι χρήσιμες στην Ευρώπη ώστε να συμβάλλουν στη σταθερότητα, στην ασφάλεια και στην οικονομία της. Και από την έννοια αυτή οι χώρες της Νότιας Ευρώπης τους τελευταίους μήνες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο όνομα της Ευρώπης και ιδιαίτερα στα θέματα των προσφύγων και της μετανάστευσης. Θελήσαμε λοιπόν στην Πρατισλάβα να μπορέσουμε να συμβάλλουμε με τις δικές μας σκέψεις και τα δικά μας συμπεράσματα για το τι θα πρέπει να αποτελεί όθηση και προώθηση της Ευρώπης στην προστασία των συνόρων, στην ασφάλεια, στον έλεγχο της μετανάστευσης, που δεν θα πρέπει να αποκλείει το δικαίωμα ασύλου, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την Ευρώπη να προοδεύσει στην άμυνα, επειδή θα πρέπει ίδια να διασφαλίζει τις συνθήκες ασφαλείας της, να μπορέσουμε επίσης στο μέτρο του δυνατού να χαράξουμε πολιτικές συνοχής μέσω της διεύρυνσης του σχεδίου Juncker και των προγραμμάτων για τους νέους και για να στείλουμε ένα μήνυμα επίσης, ένα μήνυμα πολιτισμού, ένα μήνυμα κατανόησης σε σχέση με τα δεινά που αντιμετωπίζουν λαοί που είναι κοντά μας, στην Αφρική ιδιαίτερα και αλλού. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα μεγάλο πρόγραμμα αναπτυξιακό, όπως αυτό που χαράξαμε στην Βαλέτα, στη Μάλτα, όπου θέσαμε στόχους και συμφωνήσαμε για την επιτευξή τους. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή, την τόσο σημαντική στιγμή ιστορικά μετά το Brexit και την ίδια στιγμή που οι λαϊκιστές και οι εξτρεμιστές ελπίζουν στο μπλοκάρισμα της Ευρώπης, είναι λοιπόν πολύ σημαντικό εμείς να στείλουμε ένα μήνυμα συνοχής και να συμβάλλουμε, να συνεισφέρουμε από την Νότια Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Φρανσουά. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο, έχεις το λόγο. Επιτρέψτε μου καταρχάς, φίλε Πρωθυπουργέ, να σας συγχαρώ για την σημαντική πρωτοβουλία σύγκλησης της σημερινής συνόδου των χωρών κρατών του Ευρωπαϊκού Νότου. Μια πρωτοβουλία που λαμβάνει η χώρα σε μια κρίσιμη για την Ευρώπη στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη και την άτυπη σύνοδο κορυφής στην Μπρατισλάβα σε ελάχιστες μέρες από σήμερα, όπου θα ξεκινήσουμε την συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα νέο προσανατολισμό σε σημαντικά θέματα πολιτικής και μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι σημερινές μας συζητήσεις και τα αποτελέσματα θεωρώ πως θα συνεισφέρουν σημαντικά και επικοδομητικά στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης. Ειδικότερα όμως, οι χώρες της Μεσογείου μέσα από σωρία προκλήσεων που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν, καθώς επίσης και λόγω των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής,
μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης στη βάση της, αν θέλετε, ξεχωριστής τους εμπειρικής γνώσης. Θέλω την ίδια ώρα να τονίσω πως η σημερινή σύνοδος, όπως και ο Πρωθυπουργός έχει ήδη αναφέρει, δεν αποτελεί προσπάθεια ομαδοποιήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί κάτι ανάλογο θα αποτελούσε την χειρίστη προσφορά στον κοινό στόχο της συνεχής αλλά και αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέψτε μου την ίδια ώρα να σταθώ ιδιαίτερα στην ανάγκη, όπως μέσα από μια ενδοσκόπηση, μια αυτοκριτική αν θέλετε, των μέχρι σήμερα πολιτικών μας, είναι η ώρα να λάβουμε επιτέλους ουσιαστικές και πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις που θα αντιμετωπίζουν τα αίτια της αποξένωσης που βιώνουν σήμερα οι πολίτες μας σε σχέση με τις πολιτικές που χαράζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Την ίδια στιγμή οφείλουμε να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τις σημερινές προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, είτε αυτές αφορούν τον τομέα της ασφάλειας, είτε το μέγα θέμα του προσφυγικού, είτε τα εξίσου μεγάλα θέματα της οικονομίας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπόψη τον διάλογο και τους προβληματισμούς που έλαβαν χώρα κατά τη σημερινή σύνοδο, αλλά και την διακήρυξη που έχει υιοθετηθεί, είναι θεωρώ ξεκάθαρο πως ο ρόλος όλων ανεξαίρετα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καθοριστική σημασίας στο να πετύχουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων. Και είμαι βέβαιος θα τις αντιμετωπίσουμε επιτυχώς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Νίκο. Ο Πρωθυπουργός Ιταλίας, Ματέο Ρέντσι. Ματέο. Ευχαριστώ, Αλέξη. Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία αντιπαράθεσης και συζήτησης. Εάν ατενίσουμε τη Μεσόγειο, αν στρέψουμε το βλέμμα μας στη Μεσόγειο, βλέπει μία διαφορετική Ευρώπη, αλλά οι περισσότεροι θεωρούν ότι η Μεσόγειος δεν είναι παρά το παρελθόν της Ευρώπης. Δεν είναι έτσι. Εάν κάποιος κοιτάξει τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο, ίσως θα μπορούσε να πει ότι η Ευρώπη είναι το παρελθόν της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Δεν το πιστεύουμε αυτό. Η πραγματική πρόκληση αυτής της συνάντησης που μας πρότεινε ο Αλέξης και είμαστε ευγνώμονες είναι να σκιαγραφίσουμε το μέλλον μας στην σύνοδο της Μπρατισλάβα εν ώψη και της Μαλτέζικης Προεδρίας. Να δούμε δηλαδή ότι η Ευρώπη μπορεί να φτάσει στον καλύτερο της σε αυτό, ως προς τις αξίες της, ως προς το πνεύμα και τον πολιτισμό της, ως προς την παιδεία της. Η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει να απαριθμεί κανόνες, τεχνικισμούς, δημοσιονομικά και λιτότητα. Η αυριανή Ευρώπη θα πρέπει να βασίζεται στις βαθύτερες αξίες που τη διέπουν. Κοινωνική Ευρώπη, Ευρώπη των ιδεωδών, της ομορφιάς. Γι' αυτό η διακήρυξη των Αθηνών είναι πολύ σημαντική, διότι αποτελεί προστιθέμενη αξία στην περιγραφή μιας Ευρώπης που είναι διαφορετική από αυτή που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Οι Αμερικανοί μιλούν για την λεγόμενη soft power, για την ήπια δύναμη, και η Ευρώπη είναι ήπια δύναμη, είναι soft power και μπορεί να σφυριλατήσει μια πραγματική ταυτότητα. Αναφερόμενος στην ελληνική μυθολογία, μπορούμε να πούμε ότι ο αυριανός Ευρωπαίος θα μοιάσει στον καλό καγαθό της αρχαίας Ελλάδας.
Όχι υπό την αισθητική έννοια, δεν μιλάμε για αισθητικές προδιαγραφές, αλλά για ηθική, για δεοντολογία, για το μέλλον μας, βασιζόμενοι στις μεγάλες αξίες που μας διέπουν. Και όχι μόνο στη γραφειοκρατία και τους τεχνικισμούς. Grazie, Ματέο. Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντώνιο. Ευχαριστώ πολύ. Τη στιγμή που θα πρέπει να δώσουμε μια νέα όθηση στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, είναι πολύ σημαντικό που προσήλθαμε εδώ στην Αθήνα το λίκνο του πολιτισμού με τις αξίες που διέπουν την Ευρώπη για να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες των πολιτών μας. Το θέμα της ασφάλειας πρωτίστως θα πρέπει να υποστηρίξουμε την συνολική μας στρατηγική εξωτερικής πολιτικής και ιδιαίτερα τις σχέσεις μας με την Αφρική, την κοντινή αυτή Ήπειρο, όπου θα πρέπει να προωθήσουμε την ανάπτυξη που αποτελεί πρόκριμα για την ειρήνη και επίσης να υπάρξει μια εξισορρόπηση μέσα στα πλαίσια των δημογραφικών ανισοτήτων με την Αφρική. Θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε την Αφρικανική Ήπειρο. Διατρανώνουμε τη θέλησή μας να υποστηρίξουμε την αλληλεγγύη ως προς τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, που είναι τα κοινά μας σύνορα με τον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης, πιστεύουμε στις καταμερισμένες ευθύνες όταν πρέπει να δεχτούμε πρόσφυγες στα εδάφη μας, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει με ανισότητα και ανισομέρεια, αλλά με αλληλέγγυο τρόπο και με μια ίση και δίκαιη κατανομή. Ασφάλεια. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Αυτό είναι ένα άλλο σκέλος που μας απασχολεί μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας της ακτοφυλακής και συνοριοφυλακής μας και μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής ένταξης, έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε τα αίτια της κακοδαιμονίας ως προς την ριζοσπαστικοποίηση στην Ευρώπη. Επίσης, θα πρέπει οι πολίτες να βλέπουν το μέλλον με ελπίδα, ιδιαίτερα οι νέοι, οι οποίοι βλέπουν ότι η Ευρώπη δεν τους δίνει προοπτικές για απασχόληση, ποιοτική απασχόληση. Θα πρέπει να προωθήσουμε τις δραστηριότητές μας στην καινοτομία, στη δυνατότητα επενδύσεων και σε μια πολιτική επενδύσεων που θα οδηγήσει σε απασχόληση και ανάπτυξη. Θα πρέπει να δώσουμε απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών, γιατί μπορούμε να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Αυτή η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμη και χαίρομαι γιατί θα πάρουμε τη σκυτάλη στη Λισαβόνα για την επόμενη συνάντηση. Σεβόμαστε την ιδιαιτερότητα των λαών της Ευρώπης και θα θέλαμε να τους συμπεριλάβουμε όλους. Αυτές είναι οι προκλήσεις μας. Είναι η πρόκληση ολόκληρης Ευρώπης και όχι των επιμέρους περιφερειών. Βλέπουμε την Ευρώπη ως ολότητα. Ευχαριστούμε, Αλέξη, για αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Ευχαριστώ, Αντώνιο. Ο Πρωθυπουργός της Μάλτας, Γιώσεφ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ, για αυτή τη θαυμάσια πρωτοβουλία. Νομίζω ότι αυτό το φόρουμ θα αποτελέσει ένα τακτικό σημείο αναφοράς τα επόμενα χρόνια και μήνες. Διαβάζοντας κάποια άρθρα στον τύπο πριν φτάσω εδώ στην Αθήνα, είχα την εντύπωση ότι θα είχαμε μια σύνοδο κορυφής προβλημάτων όπου θα ερχόταν οι χώρες να παραπονηθούν. Αντίθετα, καταλήξαμε με μια διασκέψη
επίσκεψη κορυφής λύσεων, με συγκεκριμένες λύσεις και προτάσεις για το πώς θα προχωρήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι εμείς βέβαια μοιραζόμαστε την ίδια θάλασσα, την ίδια περιοχή, καταγόμαστε όμως από και προερχόμαστε από διαφορετικές πολιτικές προοπτικές. Να υπογραμμίσω τρία σημεία στη δήλωση, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για το μέλλον της Ευρώπης. Το πρώτο είναι συγκεκριμένα η στήριξη που προσφέρουμε στην Κομισιόν και στο σχέδιο Juncker και στην διεύρυνσή του. Μια ενιαία λοιπόν φωνή λέει ότι εμείς στηρίζουμε την Κομισιόν για τον διπλασιασμό των πόρων που θα αφιερωθούν στο σχέδιο Juncker για να είναι επιτυχές. Ξέρουμε ότι υπάρχουν γραφειοκρατικά προβλήματα, δεν είναι τέλειο, όμως αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές συνεισφορές και συμβολές της Κομισιόν τα τελευταία χρόνια. Δεύτερο σημείο, λέμε ότι το τωρινό σύστημα αντιμετώπισης μετανάστευσης στην Ευρώπη δεν είναι αποτελεσματικό. Το Δουβλίνο δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα. Και εδώ έχουμε 6 χώρες που λένε ότι αυτό θα πρέπει να το διορθώσουμε, ώστε να παραμείνει η Ευρώπη ένας σημαντικός παράγοντας και να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί υπό τη σκοπιά της νέας πραγματικότητας που αντιμετωπίζουμε. Και το τρίτο, και θα ήθελα να το τονίσω, για πρώτη φορά εδώ και πολλούς μήνες, μία ομάδα χωρών αναφέρει και τονίζει την ανάγκη για την κοινωνική Ευρώπη. Αυτή είναι μία φράση η οποία ξεχάστηκε και αφαιρέθηκε από το ευρωπαϊκό λεξικό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Επανερχόμαστε λοιπόν και λέμε ότι θα στηρίξουμε την εξέλιξη της Ένωσης ώστε να επανέλθει στην ιδέα αυτή, όχι μόνο για να προστατεύσει αλλά και για να ενισχύσει ακριβώς την έννοια της κοινωνικής Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Joseph. Τελευταίος, το λόγο έχει ο εκπρόσωπος της υπηρεσιακής κυβέρνησης της Ισπανίας αλλά και εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι. Δεν μπόρεσε να είναι σήμερα μαζί μας. Παρ' όλα αυτά, υποστηρίζει από την αρχή αυτή την πρωτοβουλία. Φερνάντο, έχεις το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ τόνισα ότι ο Μαριάνο Ραχόι ήθελε να βρεθεί εδώ, δεν στάθηκε δυνατόν λόγω πολιτικού χρονισμού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Πρωθυπουργό για αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την σημερινή ημερίδα και συνάντηση. Εμείς, όπως ξέρετε, αποτελούμε αναπόσπαστο μέρος της Μεσογειακής θάλασσας και πάντα υποστηρίζουμε τις συναντήσεις αυτές όπου αντιμετωπίζονται κοινά προβλήματα. Και ο στόχος της σημερινής συνάντησης ήταν να συζητήσουμε και να αναλύσουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ευρώπη, την δεινή κατάσταση, και να συζητήσουμε τα σημεία που μας βρίσκουν σύμφωνους, που υπάρχει σύγκληση απόψεων και αυτό που θα προβάλλουμε την επόμενη εβδομάδα στην συνάντηση των 27. Το πρώτο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της ασφάλειας και της τρομοκρατίας. Το άλλο πρόβλημα είναι πώς να αντιμετωπίσουμε τη μετανάστευση και το τρίτο είναι το οικονομικό θέμα με την χαμηλή απασχόληση και ανάπτυξη. Και στα τρία αυτά σκέλη θα πρέπει να δώσουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση και μιλήσαμε για μια κοινή πρόταση για να επιληθούν τα ζητήματα αυτά, γνωρίζοντας ότι υπάρχει μια κοινή ευαισθητοποίηση των μεσογειακών χωρών ως προς τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστούμε τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης που καλύψατε αυτή την πρώτη συνάντηση ευρωμεσογειακών κρατών. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά θερμά τους προσκεκλημένους ηγέτες, εκπροσώπους κυβερνήσεων. Θα συνεχίσουμε εμείς βεβαίως για να έχουν τη δυνατότητα
οι ηγέτες των κρατών που φιλοξενούμε να πάρουν μια εικόνα και από σύγχρονα κτίρια. Αυτό είναι ένα νεοκλασικό κτίριο. Όμως παρά την κρίση στην Ελλάδα υπάρχει δυνατότητα να παράγουμε πολιτισμό. Ένα μεσογειακό κτίριο. Θα πάμε στο κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, όπου είναι ένα κτίριο μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Ο Ρέντσο Πιάνο το έχει φτιάξει, Ματέο. Και θα έχουμε την ευκαιρία εκεί να συνεχίσουμε πιο χαλαρά. Σε μισή ώρα περίπου θα έχετε την δυνατότητα να έχετε στα χέρια σας οι εκπρόσωποι του τύπου την διακήρυξή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή αντάμωση. Γεια σας. Λοιπόν, υπάρχει διακήρυξη, υπάρχει και επόμενο ραντεβού. Θέλω μια κουβέντα από όλους σας για να παραδώσουμε στο δελτίο, κύριε Μάζη. Αυτή η διακήρυξη θα δείξει την ικανότητα να συμβάλλει σε ένα νέο ευρωπαϊκό διάλογο σε λίγες μέρες. Θα τη δείξει είτε θετικά είτε αρνητικά. Και να δούμε πώς αυτό θα. Τι υποδοχή θα τύχει στην Πρατισλάβα. Είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι ό,τι είπε ο κύριος Μάζης, ότι πραγματικά είναι μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Ας κρατάμε μικρό καλάθι, ας μην προτρέχουμε. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Νομίζω ότι στο πρόβλημα της οικονομίας θα μπει επιτακτικά και πιθανό να έχουμε ορισμένα αποτελέσματα σε συνεργασία με αυτά που είπα και προηγουμένως με την Ευρωπαϊκή Ένωση που βάζει ορισμένα θέματα. Θα δούμε. Καλά είναι αυτά που ακούσαμε από όλους. Εφόσον υπάρχει, θα διαβάσουμε και διακήρυξη βέβαια να δούμε. Και ότι θα υπάρχει επόμενη συνάντηση, υπάρχει ένα follow-up. Επομένως, ίσως να καθιερωθεί κάτι τέτοιο και είναι καλό αυτό. Για να δούμε. Σας ευχαριστώ όλους και εσάς που μας είδατε. Ακολουθεί Μαριάννα Πετράκη με το Δελτίο Ειδήσεων. Άντε, καλό απόγευμα.